Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στην διαδικτυακή διεύθυνση ενικός.gr και έχουμε την χαρά να υποδεχόμαστε απόψε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Πρόεδρε, καλώς όρισες. Εδώ μιλάμε στον ενικό. Δεν είναι έλλειψη σεβασμού, είναι κώδικας επικοινωνίας. Και ο ενικός, αυτό λέω ξεκινώντας κάθε εκπομπή, επιβάλλει ακόμη μεγαλύτερο σεβασμό στην επικοινωνία για να λειτουργήσει όπως πρέπει. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα και να ευχαριστήσω όλους τους παρευρισκόμενους για την καλοσύνη τους να έρθουν και να σε συγχαρώ, Νίκο, για τον ενικό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα ερωτήματα θα τα θέσουν εκείνοι. Εγώ πάντα στο ξεκίνημα δίνω το εναρκτήριο λάκτισμα για να θερμάνω την ατμόσφαιρα. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Για ποιο λόγο να ψηφίσει ένας πολίτης τον Αντώνη Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία? Τι μπορεί να περιμένει την επόμενη μέρα, ιδίως μέσα σε αυτή την πολύ άσχημη κρίση που βιώνουμε και με τα αποτελέσματα, τα πολύ αρνητικά αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής από την εφαρμογή του μνημονίου? Εγώ να πω ότι όλη αυτή η μάχη που δίνουμε είναι για την αναγέννηση του τόπου. Και αναγέννηση εννοώ την πιο γρήγορη και ασφαλή έξοδο από την κρίση. Εννοώ την επιστροφή της αξιοπρέπειας του πολίτη και εννοώ την ανάγκη βαθιών μεταρρυθμίσεων σε αυτόν τον τόπο, στην πολιτική του ζωή του τόπου. Το πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει η Ελλάδα να πάει μπροστά γρήγορα, να προχωρήσει, αλλά αποφασιστικά και πάνω απ' όλα υπεύθυνα. Γιατί δικαιούμαι να είμαι εκείνος ο οποίος μπορεί να λέει αυτή την άποψη? Πιστεύω ότι δικαιούμαι ως παράταξη, διότι πρώτον έχουμε ένα πρόγραμμα πλήρες, σύγχρονο, κοστολογημένο, ανανεούμενο κάθε φορά με τα στοιχεία των καιρών, ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε περάσει από τη βάσανο πάρα πολλών ειδικών ανθρώπων. Και δικαιούμαι δεύτερον, διότι αισθάνομαι την Ευρώπη που αλλάζει να έρχεται κάθε μέρα πιο δίπλα μας σε αυτές τις απόψεις, μια Ευρώπη από την οποία θα εξαρτηθούν πάρα πολλά πράγματα. Τι έχει να κερδίσει, Νίκο, ο πολίτης από αυτή την άποψη τη δικιά μας? Πρώτα απ' όλα δουλειές. Δεύτερον, ο πολίτης έχει να κερδίσει ευρώ, τη σταθερότητα του ευρώ σε όρους ελληνικούς, δηλαδή με ανάπτυξη. Έχει μετά ο πολίτης να κερδίσει ανακούφιση και για τα χρέη του και για πολλές ακραίες αδικίες οι οποίες γίνανε. Έχει επίσης ο πολίτης να κερδίσει, κάθε Έλληνας και κάθε Ελληνίδα, την αίσθηση της ασφάλειας και της υλοποίησης μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχει ανάγκη ο τόπος. Αυτές οι συγκεκριμένες οι θέσεις δεν είναι κάποια επιλογή η οποία γίνεται κομματικά. Δεν είναι καν επιλογή η οποία γίνεται παραταξιακά. Ασφαλώς είναι της παράταξης. Αλλά είναι μια επιλογή την οποία την προβάλλουμε πέρα και πάνω από κόμματα, για όλους τους Έλληνες. Γιατί? Διότι βρισκόμαστε σε μια στιγμή όπου διακυβεύονται πάρα πολλά πράγματα, Νίκο. Είμαστε στην πιο κρίσιμη εποχή όπου παίζονται πάρα πολλά πράγματα σε αυτές τις εκλογές. Το πρώτο είναι δουλειές ή φόροι. Το δεύτερο είναι ευρώ ή δραχμές. Και να το πω ακόμα καλύτερα, Ευρώπη ή δραχμές. Διότι, για παράδειγμα, όλα τα χρέη τα οποία ήταν να πληρωθούν από την Ελλάδα σε ιδιώτες στο εξωτερικό έχουν πληρωθεί. Από εδώ και πέρα όλα τα χρωστάμε στους Ευρωπαίους φορολογουμένους, στις χώρες τους. Και τίθεται ένα ζήτημα επομένως όχι απλά ευρώ ή δραχμή, αλλά Ευρώπη ή δραχμή. Το τρίτο θέμα είναι πετυχημένη επαναδιαπραγμάτευση αύριο, ή τελικά θα καταλήξουμε εκ των πραγμάτων σε κάποια αναγκαία συνθηκολόγηση. Το επόμενο είναι, θα είμαστε ασφαλείς στον τόπο μας? Τώρα εδώ σε αυτό, στο θέμα της επαναδιαπραγμάτευσης, θα ακούσεις, Πρόεδρε, σε λίγο την κριτική. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ότι ενώ μίλησες πρώτος για την επαναδιαπραγμάτευση,
υπέγραψε στο δεύτερο μνημόνιο. Ψήφισε ασφαλώς, στο δεύτερο ασφαλώς, μνημόνιο. Ασφαλώς. Και το ερώτημα είναι, γιατί να εμπιστευθώ τον Αντώνη Σαμαρά που ψήφισε το δεύτερο ασφαλώς, μνημόνιο να κάνει την επαναδιαπραγμάτευση. Ασφαλώς θα τα απαντήσω. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι η Δανειακή Σύμβαση, δεν είναι μνημόνιο, αλλά θα απαντήσω. Να πω το εξής, ότι το άλλο το μεγάλο το διακύβευμα είναι αυτή τη στιγμή θα πετύχουμε μια πολιτική συμμαχία προκειμένου να εξασφαλίσουμε τα αγαθά που πρόκειται να μας δώσει η ΑΟΖ, που είναι το μεγάλο μυστικό χαρτί για είναι μένα. Είναι ένα από τα 18 Ελλάδα, σημεία που ανακοινώσατε. Και το τελευταίο, ως διακύβευμα μιλάω, μεγάλο σε αυτές τις εκλογές. Θα υπάρχει κυβέρνηση ή ακυβερνησία. Γιατί εγώ αυτά τα οποία διάβασα, τουλάχιστον άκουσα στις τηλεοράσεις, είδα, μαθαίνω, είναι ότι το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η ΔΙΜΑΡ, ούτε το ΚΚΕ θα το στηρίξουν σε εκλογές. Επομένως, με ποιον θα κυβερνήσει, αν είναι να εκλεγεί. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα βέβαια, για τα οποία πρέπει κανείς να... Θα ερωτηθείς, Πρόεδρε, και εσύ με ποιον θα κυβερνήσεις τώρα. Ασφαλέστε. Αλλά δεν θέλω να κάνω εγώ τις ερωτήσεις, διότι εδώ μιλάμε στον ελληνικό. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Παρακαλώ. Το όνομά σας και την πρώτη ερώτηση. Παρακαλώ όλους για συντομία και αμεσότητα. Πάμε. Στο μέτρο της Αθήνας θέλω να ρωτήσω το εξής, Πρόεδρε. Μιλήσατε για αναδιαπραγμάτευση του μνημονίου και στα 18 σημεία για έξοδο από την κρίση. Γράψατε κάποια μέτρα ανακούφισης για τους πολίτες. Θέλω να ρωτήσω, πραγματικά, οι κόκκινες γραμμές που θέτετε εσείς, ποιες είναι, τι θα κάνετε αν πάτε και δεν μπορέσετε να πετύχετε αυτά που εσείς πραγματικά θέλω να ακούσω, τις κόκκινες γραμμές δικές σας. Θα παραμείνουμε και θα κάνουμε, να το πω έτσι ελεύθερα, ό,τι μας πούνε ή έχετε κάποια άλλη λύση να προτείνετε πάνω σε αυτό. Να το αγριέψω λίγο. Ρωτάει ο φίλος μας, αν η Ευρώπη πει, Αντώνη Σαμαρά, ωραία τα λες αυτά, δεν γίνονται. Ποια είναι η δεύτερη γραμμή άμυνας? Το πρώτο πράγμα το οποίο θέλω να πω είναι ότι ό,τι έχουμε εμείς βάλει μπροστά ότι πρόκειται να αλλάξουμε, το έχουμε ήδη βρει στο ισοδύναμό του. Μιλάω κυρίως για την αποκατάσταση ορισμένων ακραίων κοινωνικών αδικιών. Μιλάω κυρίως για το θέμα των χαμηλοσυνταξιούχων και των πολυτέκνων. Για αυτούς το συνολικό το κόστος μαζί με τα 60 εκατομμύρια που είναι για τους κτηνοτρόφους και μαζί με άλλα 90 εκατομμύρια που είναι για ορισμένα ειδικά επιδόματα, τα οποία είναι άδικο ότι κοπήκανε, κάνει ένα σύνολο 650 εκατομμυρίων. Για αυτά τα έχουμε βρει κωδικό ακριβώς πώς πρόκειται να το αποκαταστήσουμε. Επομένως δεν βλέπω εκεί πέρα να υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα σας πω όμως πολύ ανοιχτά τα σημεία εκείνα στα οποία είμαι υποχρεωμένος να δώσω μάχη μέχρι τέλους. Είναι επιπλέον το σημείο ότι κάποιος ο οποίος έχει ένα δάνειο και πρέπει να το πληρώσει και ξαφνικά βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν θα πρέπει να πληρώνει πάνω από το 30% του μηνιάτικου του στη δόση του δανείου. Θέλω δεύτερον να σας πω ότι με αυτό το τσουνάμι των φόρων που έρχεται τώρα, αυτή την πρωτοφανή καταιγίδα που θα γευτεί ο ελληνικός λαός, δυστυχώς, δεν θα πρέπει να καταβάλεις φόρο πέραν του 25% του εισοδήματός σου. Είναι ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβει η Ευρώπη. Το τρίτο είναι, και είναι θέμα αν θέλετε αλληλεγγύης προς εκείνον ο οποίος έχει χάσει τη δουλειά του, ότι πρέπει να υπάρχει μία επέκταση του επιδόματος για την ανεργία. Δηλαδή, το επίδομα που παίρνει ο άνεργος λύγει ένα χρόνο μετά την απόλυσή του. Αυτό να γίνει 2 χρόνια. Όταν το είπα σε κάποιον πρωθυπουργό στο εξωτερικό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές από τώρα, εγώ τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι ότι είμαι υποχρεωμένος να κάνω, έρχομαι σε διάφορες επαφές. Μου λένε καλά, όταν λύγει το επίδομα ανεργίας μετά από ένα χρόνο, μετά δεν παίρνει τίποτα, λέω τίποτα απολύτως. Δεν είναι έτσι σε άλλες χώρες, παίρνουν κάτι πάρα πολύ λιγότερο. Πρέπει λοιπόν αυτό να ενισχυθεί για άλλον ένα χρόνο. Αυτό μπορεί να γίνει από κοινοτικούς πόρους και όχι από εθνικούς πόρους και το θεωρώ αυτό σημαντικό διότι είναι κάτι το οποίο αυτοί θα το δεχτούν. Πρόεδρε, μετά... μικρή διακοπή. Πριν από μερικούς μήνες μειώθηκαν οι συντάξεις από την κυβέρνηση Παπαδήμου διότι δεν μπορούσαν να βρεθούν 350 εκατομμύρια. Ναι. Τώρα πού θα βρεθούν τα χρήματα για να δοθούν
να αποκατασταθούν οι αδικίες στις οποίες αναφέρεστε. Αυτό το οποίο ζητούσαν τότε από την κυβέρνηση Παπαδήμου ήταν αποκλειστικά να μειωθεί αυτό το ποσό από τα ασφαλιστικά ταμεία, από τις συντάξεις. Αυτό το οποίο τώρα υπάρχει είναι από το σύνολο της οικονομίας, πώς θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε. Και εδώ έχω μια κεφαλαιώδη, τεράστια και ιδεολογική ακόμα διαφορά με άλλα κόμματα, όπου λέω ότι αυτό που πρέπει πρώτα να μειώσουμε είναι το σπάταλο κράτος, τις δαπάνες δηλαδή τις κρατικές, όπου εκεί έχουμε εντοπίσει κωδικό που μπορείς να μειώσεις, και μετά πας να μειώσεις αναγκαίες συντάξεις και δαπάνες του κράτους που δίνει υπέρ αυτών των ανθρώπων. Επομένως μας δίνεται ευρύτερα το δικαίωμα. Δηλαδή το 11,7 δισεκατομμύρια, να το πω έτσι απλά, που έχει ακούσει όλος ο κόσμος από τις τηλεοράσεις, που πρέπει να βρεθούν, είναι χρήματα τα οποία θα τα βρούμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά και ταυτόχρονα επεκτείνοντας, όχι αυτό να γίνει σε 2 χρόνια, αλλά να γίνει σε 3 ή και σε 4. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη αυτή τη δυνατότητα. Ερώτηση. Ελάτε. Ειρήνη Νικάκου, ελεύθερος επαγγελματίας. Κύριε Σαμαρά, είμαι 52. Πληρώνω ήδη ασφαλιστικό ταμείο 35 χρόνια. Με τις επιλογές σας όμως νιώθω ότι έχετε υπονομεύσει και τη σύνταξή μου και το μέλλον της κόρης μου. Ρίξατε τον Παπανδρέου έναν μοιραίο Δεκέμβρη και αντί να πάτε σε εκλογές και να τις πάρετε, γιατί θα τις παίρνατε τότε, μας υπογράψατε 2 δανειακές συμβάσεις. Δεν σας αρέσει η λέξη μνημόνιο. Τώρα έρχεστε, μας παρουσιάζετε 18 μέτρα για την ανακούφισή μας και ζητάτε την ψήφο μου. Δεν θέλω ανδρίκελο πρωθυπουργό των τοκογλύφων, κύριε Σαμαρά. Χωρίς να δεσμεύεστε κιόλας ότι οι υπαίτιοι θα τιμωρηθούν, γιατί εδώ κάποιος φταίει. Να ξεκινήσω από το δεύτερο και να πω αμέσως ότι ως προς το ποιος είναι εκείνος που μας έβαλε στο μνημόνιο και ευθύνεται γι' αυτό, έχουμε ήδη ανακοινώσει επίσημα ως κόμμα ότι πρόκειται να κάνουμε τη μία ξεκάθαρη εξεταστική επιτροπή αμέσως μετά τις εκλογές. Ως προς τους υπεύθυνους για αυτό το οποίο είπατε. Αλλά έρχομαι στην ουσία της ερώτησης που κάνατε. Εγώ δεν υπέγραψα. Πριν πάτε σε αυτό. Όχι, γιατί είναι η ίδια η πρώτη ερώτηση που κάνατε. Όχι, θέλω να επιμείνω στο θέμα της τιμωρίας αυτών που ευθύνονται για το ότι φτάσαμε ως εδώ. Υπάρχει σε μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης η ανησυχία ότι το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές θα λειτουργήσει κατά κάποιο τρόπο συγκαλύπτοντας την πιθανή τιμωρία όσων ευθύνονται. Ένα από τα κορυφαία. Δηλαδή πώς θα πάρετε υποστήριξη από το ΠΑΣΟΚ για να κάνετε κυβέρνηση την επόμενη μέρα και ταυτόχρονα θα τιμωρείτε στελέχη του που έπαιξαν περίεργο καθοριστικό ρόλο στο να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Προσέξτε, σε μια εξεταστική επιτροπή. Πώς θα δικάσετε τον Παπακοσταντίνου τη στιγμή που θα ζητάτε από το Βενιζέλο να σας στηρίξει? Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε ότι όταν ο λαός έχει αποφασίσει, και σε αυτό είναι αποφασισμένος ο λαός, ότι πρέπει να προχωρήσει σε μια πλήρη εξέταση των αιτιών που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το βασανιστήριο, να ξέρετε ότι η Βουλή πάντοτε έχει ευήκο αότα. Θα είναι και πέραν του ΠΑΣΟΚ. Θα είναι και ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι πια τα κόμματα τα οποία πηγαίνουν σαν στρατά. Θα είναι και από άλλες παρατάξεις. Επομένως, εγώ περιμένω μεγάλη πλειοψηφία η οποία θα ευωδώσει αυτή τη διαδικασία. Αλλά επιτρέψτε μου να πάω στο προηγούμενο ερώτημα, το οποίο το θεωρώ, αν θέλετε, και κομβικό για τη δική μας τη στάση. Δεν υπέγραψα. Δεν υπέγραψα συνέχιση του μνημονίου. Υπέγραψα την αλλαγή του. Και το έκανα αυτό με τη δανειακή σύμβαση, χωρίς την οποία, αν δεν την είχαμε υπογράψει, θα ήμασταν ήδη στη διαδικασία της δραχμής. Και όταν ζήτησα την τροποποίηση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γραπτός την ζήτησα από την Ευρώπη και η Ευρώπη την δέχτηκε. Και είναι το μόνο σημείο που έχει γίνει δεκτό μέχρι σήμερα από την Ελλάδα, από το ευρωπαϊκό σύστημα διοίκησης, ότι δέχονται να γίνουν αυτές οι τροποποιήσεις. Και έγινε αυτό γιατί ήταν αναγκαίο το κούρεμα. Και το κούρεμα ήταν αναγκαίο γιατί το δάνειο δεν ήταν πια βιώσιμο. Και εκεί είναι που θα πηγαίναμε στη δραχμή. Ενώ σήμερα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα δάνειο στο οποίο, κρατηθείτε ίσως να μην το ξέρετε, πληρώνουμε το μισό
σε τόκους για το δάνειο από ό,τι πληρώνει σήμερα ποιος? Η Ιταλία. Αυτό το γεγονός μας έχει δώσει το δικαίωμα να λέμε ότι το κάναμε σωστά και για έναν επιπλέον λόγο. Ανοίξτε σήμερα οποιοδήποτε ραδιόφωνο, οποιαδήποτε τηλεόραση. Θα δείτε ότι το νούμερο ένα επικίνδυνο πράγμα στην Ευρώπη είναι η εξέλιξη στην Ισπανία. Εάν εμείς δεν είχαμε πάρει τότε το δάνειο, που το είχαμε ανάγκη, γιατί διαφορετικά δεν έβγαινε, διαφορετικά ήταν δραχμή, αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα με αυτή την κατάσταση της Ισπανίας θα ήμασταν και πάλι στο μάτι του κυκλώνα. Αλλά να σας πω και το πολιτικό επιχείρημα. Εγώ δηλαδή δεν ήξερα, γιατί εγώ ήμουν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου. Εγώ δεν ήξερα ότι θα μπορούσα να πάρω 60% εκείνη την ώρα αν έβγαινα και έλεγα αυτό είναι. Αν ήθελα εγώ, όπως λέγανε πολλοί ανοήτως, ότι θέλω να γίνω πρωθυπουργός, 60% θα έπαιρνα. Γιατί δεν το έκανα? Το έκανα γιατί εκείνη την ώρα πρέπει να βάλεις την πατρίδα πάνω από τη ζυγαριά του κόμματος. Και πίστευα ότι αυτό ήταν το σωστό. Και φοβάμαι ότι εμείς αυτή τη στιγμή, ενώ προτείνουμε αλλαγή της συνταγής χωρίς κίνδυνο για τη χώρα, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι προτείνουν καμιά αλλαγή στη συνταγή ή δεν έχουν συνταγή και πρόγραμμα με πολύ μεγάλο κίνδυνο για τη χώρα. Αυτό το δίλημα μεταξύ του δρόμου της ευθύνης και του δρόμου της ανευθυνότητας, εγώ ψήφισα ευθύνη και αυτό θα έκανα ξανά. Αυτό πρέπει να κάνω, αυτή είναι η θέση μου να κάνω. Πολύ σύντομα για να πάω σε άλλο συνομιλητή. Κύριε Σαμαρά, το ζήτημα δεν είναι αν θα παίρνατε με 60% τις εκλογές. Το θέμα είναι ότι είχατε πείσει μια πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού και δεν μιλάω για παρατάξεις, να σας ακολουθήσει γιατί ήσασταν απέναντι. Και ξαφνικά βρεθήκατε συμπορεύοντας με δεν τον είναι κύριο Βενιζέλο. Φτάσαμε σε ένα σημείο που όταν το δάνειο εγώ... που λέτε ότι κουρεύτηκε, εγώ δεν καταλαβαίνω. Ξέρω το δάνειο μόνο που πήραμε. Το πήραμε. Εγώ άλλο σας λέω. Το κούρεμα που λέτε του δανείου που ήταν μη βιώσιμο, εξακολουθεί και δεν είναι βιώσιμο, γιατί ο κόσμος έξω δεν έχει να φάει. Επομένως, ποιο είναι το συν στον Έλληνα πολίτη? Εγώ δεν το έχω δει ακόμα. Μάλιστα. Ωραία. Κοιτάξτε, είναι απλή η άποψη ότι όταν κανείς έρχεται από την πρώτη στιγμή όπως εγώ και λέω, προσέξτε, αυτή η συνταγή βλάπτει. Προσέξτε, αυτή η συνταγή δεν έχει μέσα τον παράγοντα ανάπτυξη. Προσέξτε, αυτή η συνταγή τόσο πολύ αφυδατώνει την οικονομία, τόσο πολύ στεγνώνει τα πάντα και θα πεθάνει ο τόπος έτσι που τον πάτε. Και το φώναζα. Και κανείς δεν μ' άκουγε. Κάποια στιγμή επρόκειτο να πεθάνει ο τόπος. Εγώ έπρεπε να χειροκροτούμε στην κηδεία της Ελλάδος? Δεν θα το κάνω ποτέ. Κανείς δεν με έσυρε. Γιατί να με σύρει? Εγώ δεν τώρα μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Επίσης, δεν γίνεται να μονοπολίσετε την κουβέντα. Πρέπει να πάω στον επόμενο συμπολίτη μας. Παρακαλώ. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε. Το όνομά σας? Στάθης Πανταζής ονομάζομαι, είμαι δικηγόρος. Η χώρα έδωσε από το 2008 έως το 2011 περίπου 170 δις σε τοκοχρεωλήσια. Οι τόκοι ανέρχονται για την τετραετία αυτή περίπου στα 65 δις. Για φέτος οι τόκοι του δημοσίου χρέους είναι 19 δις. Μέχρι τώρα έχουμε δώσει 7 δις σε τόκους. Πώς εξηγείτε ότι για 85 εκατομμύρια δεν δόθηκαν τα φάρμακα των καρκινοπαθών? Οι 85 εκατομμύρια ήταν η προκαταβολή που δόθηκε και τελικά τακτοποιήθηκε το θέμα. Σε ό,τι αφορά το ΕΟΠΗ, χρωστάει στους φαρμακοποιούς γύρω στα 540 εκατομμύρια. Πώς είναι δυνατόν να δημιουργείται ένα πρόβλημα για ένα τέτοιο ποσό και σε ό,τι αφορά τα άλλα ποσά που σας ανέφερα, δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ κανένα πρόβλημα? Πολύ καλή ερώτηση. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, δεν είμαι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση για να σας κάνω τη λογιστική αποτίμηση και αποτύπωση του πού δόθηκε το κάθε κονδύλι. Αυτό που είμαι σε θέση να σας πω είναι ότι όταν λέτε για τις δαπάνες για την υγεία, σας λέω αμέσως ότι είναι 3 δισεκατομμύρια το όφελος από τις εισπράξεις των ασφαλιστικών ταμείων για την περίθαλψη, 6 το κόστος. Μιλάω για την πρωτοβάθμια. ΕΟΠΗ, σύν άλλα 5 δισεκατομμύρια το κόστος, το οποίο είναι για το ΕΣΥ, αντιλαμβάνεστε ότι μένει ένα μεγάλο ποσό γύρω στα 6 δις, το οποίο είναι έλλειμμα. Αυτό το έλλειμμα είναι το πιο σκληρό, ανελαστικό έλλειμμα το οποίο υπάρχει σήμερα και είναι το πρόβλημα για την υγεία του Κοσμάκη. Προσπάθησα με κάθε τρόπο, κάνοντας παρεμβάσεις στον Πρωθυπουργό, κάνοντας κινήσεις με τους φαρμακοποιούς κτλ. Αυτό το θέμα να το λύσουμε. Πιστεύω ότι είναι σε μια διαδικασία που επιλύεται. Αυτές είναι οι τελευταίες
πληροφορίες που έχω. Δεν σας κρύβω, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Υπάρχουν φαρμακοποιοί οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί για 2 χρόνια πριν και υπάρχει πρόβλημα και σε αυτούς. Απ' την άλλη πλευρά, πρέπει το κράτος να βάζει τις προτεραιότητές του και όταν είναι για θέματα βαραίων ιδιαίτερα ασθενών, θα πρέπει να υπάρχει αυτή η πρόνοια και αυτή η πρόληψη. Δεν πάβει όμως αυτό να αφαιρεί το μέγιστο των προβλημάτων, ότι φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι ελλειμματικό το θέμα της υγείας. Τι κάνεις γι' αυτό? Έρχεσαι και λες, για παράδειγμα, ERP. Κάνεις δηλαδή την μελέτη του κοστολογίου των υλικών για την υγεία, που μέχρι σήμερα δεν γινότανε. Εμείς μπορούμε και έχουμε πάλι με σύστημα κάτω να βρούμε μέσα σε 3 χρόνια 3 δισεκατομμύρια από αυτό. Γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνει τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά οφείλω να σας πω ότι μέχρι προχθές, δυστυχώς, την αλήθεια λέω, δεν γινόντουσαν ούτε ισολογισμοί και ούτε απολογισμοί από τα νοσοκομεία. Δεν υπήρχε τίποτα. Και σήμερα τα νοσοκομεία δεν έχουν να πληρώσουν για τα βαριά τα φάρμακα και περιμένουν από το κράτος, ενώ η ΕΟΠΗ έχει ανοίξει τα φαρμακεία του για τα βαριά τα φάρμακα. Είμαστε λοιπόν σε μια δύσκολη κατάσταση και θα πρέπει αυτό το θέμα να το εξετάσουμε από την αρχή. Δεν είναι η ειδικότητά μου, δεν σας κρύβω, αλλά οφείλω να σας πω ότι το πρόβλημα και πάλι είναι πρόβλημα οικονομικό. Μάλιστα. Ελάτε. Ζαβάκος Βασίλης, άνεργος. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα καταρχήν. Με όσα μας έχετε πει μέχρι τώρα, ειλικρινά με έχετε απογοητεύσει και σας μιλάει ένας νεοδημοκράτης, βέρος, γιατί αν πληκτρολογήσετε το όνομά μου στα κομπιούτερ του κόμματος απάνω, θα δείτε ότι είμαι πάρα πολλά χρόνια γραμμένος στο κόμμα. Όμως με αυτά που λέτε εδώ απόψε, έχω την εντύπωση ότι είστε εκτός τόπου και χρόνου και δεν έχετε αντιληφθεί την κρίση που σοβεί την ανθρωπιστική στην ελληνική κοινωνία. Τα παιδιά που πεινάνε και λιμοκτονούν στα σχολεία και λιποθυμούν από την πείνα. Και μας λέτε ότι θα φέρετε 18 σημεία. Αυτά τα 18 σημεία, καταρχήν, αν κάποιος σας τα έλεγε εσάς ως Νέα Δημοκρατία πριν την 6η Μαΐου, πριν τη συντριβή, θα λέγατε ότι είναι λαϊκιστής και ότι δεν είναι δυνατόν και πού θα βρείτε τα λεφτά να κάνετε επαναφορά μισθών και συντάξεις το 2009. Θέλω να μου πείτε το εξής. Δεν έχουμε πει τέτοιο πράγμα εμείς. Θέλω να μου πείτε έχουμε το εξής. Από 700 ευρώ και κάτω. Μην το χαλάτε, γιατί για πρώην Δημοκράτη δεν τα ξέρετε. Έχετε ψηφίσει, δεν ήσασταν ποτέ αντιμνημονιακός. Έχετε ψηφίσει μαζί με τον Καρατζαφέρη και το Πασόκ και το 60-70% των εφαρμοστικών νόμων του πρώτου μνημονίου, την πρώτη σφαγή οριζόντιων μειώσεων σε μισθούς και συντάξεις. Από εκεί έχει ξεκινήσει το κακό. Δεν ήσασταν ποτέ αντιμνημονιακός. Λοιπόν, πείτε μου το εξής. Είστε 17 Ιουνίου πρωθυπουργός στη χώρα εκείνο το βράδυ. Από πού θα τραβήξετε χρήμα στις 18 το πρωί για τα 430.000 παιδιά που σύμφωνα με έκθεση της UNICEF λιμοκτονούν στην Ελλάδα του 2012 της Ενωμένης Ευρώπης, που υποτίθεται ότι είμαστε ισότιμο μέλος. Δεύτερον, πώς θα λύσετε όχι το θέμα της υγείας. Αυτό δεν λύνεται. Αυτό θέλει άπειρα δισεκατομμύρια, έτσι όπως τα έχετε κάνει και εσείς και το ΠΑΣΟΚ. Απλώς παρακαλώ, μην κάνετε 10 ερωτήσεις. Πώς θα λύσετε αυτό το πρόβλημα των βαραίων ασθενούντων και με τις ανίατες ασθένειες που υπάρχουν, ώστε να μην ξαναχρειαστεί να γίνει αυτό το πράγμα που ζούμε? Και είπατε και κάτι, και επιτρέψτε μου, κύριε Χατζηνικολάου, 10 δευτερόλεπτα. Κλείστε με αυτό. Ναι, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Εδώ φαίνεται πως δεν έχετε ιδέα τι γίνεται στην κοινωνία κάτω. Θα δίνει το 30% του εισοδήματός του. Εγώ είχα 3.000 ευρώ εισόδημα το 2009. Τώρα έχω 900. Χρωστάω συνολικά στις τράπεζες 300 χιλιάρικα. Θα δίνω δηλαδή το 30% των 900 ευρώ και θα πρέπει να ζω με τα άλλα. Και πότε θα ξεχρεώσω τα 300 χιλιάρικα, σε 100 χρόνια? Γιατί δεν κάνετε ένα haircut και στα δάνεια των οικοκυριών, που είναι το πιο ορθολογικό και το πιο κοινωνικά δίκαιο? Οι τράπεζες τους έχετε δώσει 120 δις από το 2009 με τον κύριο Αλόγοσκούφη και τον Καραμαλή και βεβαίως με το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν κάνετε ένα haircut? Έχουν πάρει 120 δις σε εγγύησεις και σε ρευστότητα. Ευχαριστώ, κύριε. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο θέμα είναι για το θέμα των τραπεζών. Πάρα πολύ απλή είναι η απάντηση. Εάν αυτή τη στιγμή δώσετε στις τράπεζες την εντολή να δώσουν μια σειρά από δάνεια, να τα καταργήσουν και να πούν να τα κυρώνουν, δεν υπάρχουν, τότε είναι σαν να ζητάτε από τον ελληνικό λαό, τον Έλληνα φορολογούμενο, να τις επανακεφαλαιοποιήσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η επανακεφαλαιοποίηση που έγινε των τραπεζών θα ακυρωθεί μόνο από αυτό. Τι είναι αυτό το οποίο εμείς προτείνουμε? Πρώτα απ' όλα, λέτε πώς θα μπορέσουμε και πώς θα κυκλοφορήσει το χρήμα. Θα σας πω. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εν υπνώση 14,5 δισεκατομμύρια των ΕΣΠΑ. Αν θέλετε, ακούστε τι θα πει ΕΣΠΑ. Είναι χρήματα δικά μας, τα οποία δεν τα έχουμε πάρει. Τα οποία μας ανήκουν και για λόγους γραφειοκρατίας δεν τα πήραμε. Είναι χρήματα τα οποία στα οικονομικά
λέμε ότι έχουν πολύ μεγάλο πολλαπλασιαστεί. Είναι χρήματα δηλαδή τα οποία αποδίδουν άμεσα σε θέσεις εργασίας, γιατί εμένα το μεγάλο μου ζητούμενο είναι οι θέσεις εργασίας. Αυτά τα χρήματα τα ΕΣΠΑ, μαζί με τα 4 δισεκατομμύρια τα οποία θα πάρουμε από τα 6,5 που χρωστάει, προσέξτε, το κράτος στον Έλληνα ιδιώτη. Και πρόκειται να πάρθουν το 12. Αυτά μαζί και με τη ρευστότητα που θα επανακάμψει από το γεγονός ότι οι τράπεζες επανακεφαλαιοποιούνται, το εξηγώ. Όταν η τράπεζα δεν έχει κεφάλαια, δεν μπορεί να μετάσχει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα χρήματα που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Ντράγκη έδωσε σε όλες τις τράπεζες της Ευρώπης, δεν έδωσε στις δικές μας γιατί δεν ήταν κεφαλαιοποιημένες. Τώρα θα μπορεί και θα αυξηθεί από εκεί η ρευστότητα μαζί και με τη διαδικασία της αμνηστίας που έχουμε εμείς προτείνει και η οποία πέτυχε και στο Βέλγιο πέτυχε και με τον Μπερλουσκόνη στην Ιταλία πέτυχε. Επομένως, θα μπορέσουμε με αυτά τα χρήματα να πούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε ρευστό και αυτό το χρήμα, το ρευστό το οποίο θα δώσουμε, είναι ρευστό το οποίο θα επιτρέψει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που είναι το μεγάλο ζητούμενο. Να βγούμε δηλαδή από τη σημερινή κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί η ελληνική οικονομία. Γιατί τώρα το λέω αυτό? Διότι υπάρχει και κάτι ακόμα. Και το οποίο, αν θέλετε, δεν ξέρω σε ποιο κόμμα τώρα ανήκετε, αλλά σίγουρα η Νέα Δημοκρατία είναι ο μεγάλος φίλος αυτού που θα πω εγώ. Η έννοια επενδύσεις. Σήμερα στην αγορά αυτή είναι τόσο πεσμένη και πεθαμένη η ψυχολογία που για να κάνεις μια επένδυση πρέπει να είσαι τρελός. Κανείς δεν επενδύει. Σήμερα ζούμε την εποχή της παγίδας ρευστότητας. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτός που δεν έχει χρήματα που δεν ξοδεύει, δεν ξοδεύει και αυτός που έχει, γιατί είναι τέτοια ψυχολογία. Ζούμε λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Ξένες επενδύσεις δεν υπάρχουν. Κανείς δεν επενδύει μόνος του, δεν ξοδεύει μόνος του. Το κράτος έχει σταματήσει να επενδύει, ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων έχει πεθάνει. Πρέπει να βρούμε επενδύσεις. Εγώ, το είπα προχθές κάπου, θα φάω τα σίδερα για να φέρω επενδύσεις στην Ελλάδα. Με κάθε τρόπο. Και με μεγάλη μου λύπη, είδα προχθές για την επένδυση του ελληνικού, όπου υπάρχουν ήδη προσφορές από το εξωτερικό, σε μια επένδυση που η Βουλή ψήφισε, και όχι μόνο εμείς, το 40% να είναι πράσινο, ότι η πρώτη κουβέντα που έκανε για επένδυση ο κύριος Τσίπρας ήταν «Τη σταματάμε, τελειώνει, δεν προχωράει, θα πρέπει εξ αρχής να το κάνουμε όλο πράσινο για λόγους τα γνωστά κτλ. Όταν με αυτή την επένδυση και μόνο προβλέπονται πάνω από 10.000 θέσεις εργασίας. Όταν αρχίσει η αγορά και κινείται και εκείνος ο οποίος σήμερα είναι άνεργος θα βρει την ευκαιρία να δουλέψει και εκείνος ο οποίος είναι άνεργος θα δει την ευκαιρία να μπορέσει να ονειρευτεί ότι τα πράγματα αρχίζουν και πάνε καλύτερα. Να σας πω ότι ξαφνικά όλα μπορεί να γίνουν με κάποιο κουμπί, πείτε μου ποιος το έχει αυτό το κουμπί. Αυτό το κουμπί δεν υπάρχει. Εγώ σας μιλάω ρεαλιστικά ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος. Και ταυτόχρονα, εκείνος που είναι άνεργος, σας είπα, θα πάω στην Ευρώπη να δώσω τη μάχη για την επέκταση του επιδόματος ανεργίας. Όπου μπορώ, τη μάχη θα δώσω. Τη μάχη έχω μάθει να δίνω. Και κάποτε, επειδή αναφερθήκατε στο παρελθόν, κανένα κόμμα άλλο δεν ήρθε να μου συμπαρασταθεί όταν επί μια μισή ώρα ήμουνα στη γωνία από την κυρία Μέρκελ και όλους τους άλλους ηγέτες της Ευρώπης, επειδή ήμουν ο κακός αντιμνημονιακός, όταν τους εξηγούσα για το πού οδηγούν την οικονομία, όταν τους εξηγούσα θα υποχρεωνόντουσαν να δώσουν κι άλλο δάνειο εκεί που μας πηγαίνανε, και όταν τους εξηγούσα πού θα κατέληγε η ελληνική οικονομία. Αλλά μη θέλετε να βάλω εγώ την υπογραφή μου στο θάνατο διαπαντός της οικονομίας. Και μη θέλετε η πολιτική να είναι μια ευθεία γραμμή που δεν αλλάζει ποτέ και ας αλλάζει μπροστά σου το πρόσωπο. Γιατί εμένα μπροστά μου το πρόσωπο είναι η Ελλάδα. Και δεν είχα το δικαίωμα στη δικιά μου την πατρίδα να της πω ότι επειδή είπα κάποτε κάτι, δεν πρόκειται να αλλάξω καθόλου και ας πεθάνεις. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και πιστέψτε με, από πλευράς πόνου και συμπόνιας, αυτό που αισθάνομαι εγώ, είμαι βέβαιος ότι το αισθάνεστε κι εσείς, αλλά μην έχετε εσείς το μονοπόλιο της ευαισθησίας της κοινωνικής. Το έχουμε κι εμείς. Εγώ βγαίνω από το 1977 βουλευτής στα χωριουδάκια. Καφενείο, καφενείο, χωριό, χωριό. Η κοινωνική ευαισθησία είναι δικαίωμά σας, είναι και δικό μου δικαίωμα.
Πολύ σύντομα για να πάω σε άλλον. Για αυτό. Δηλαδή, θέλετε να μας πείτε ότι δεν υπήρχε πιο αξιοπρεπής τρόπος να διαχειριστούμε όλη αυτή την κρίση? Είπατε ότι ήσασταν στη γωνία με τη Μέρκελ και δεν σας συμπαριστάθηκε κανείς. Και γι' αυτό εσείς μετά πήγατε και υπογράψατε. Επιτρέψτε μου την έκφραση και με όλο το σεβασμό. Δεν είπα αυτό. Δεν γινότανε. Χωρίς το κούρεμα. Τα μετά. Χωρίς το κούρεμα. Μα ποιο κούρεμα, κύριε Χωρίς Πρόεδρε, το κούρεμα θα ήμασταν ήδη. Το PSI το πήρατε από τα ασφαλιστικά ταμεία και από την τσέπη τη δική μας. Προχθές πλήρωσε ο κύριος Παπαδήμος 450 εκατομμύρια σε ηλιστρικό hedge fund που έχει την έδρα του στα νησιά Κέιμαν. Μπορώ να σας για 300 εκατομμύρια κόψατε επικουρικές συντάξεις με την υπογραφή. Να σας απαντήσω. Γιατί βλέπετε δηλαδή, ότι πρέπει κανείς να είναι πληροφορημένος. Σε εσάς το λέω. Μας μπρόχνετε να ψηφίσουμε όλο ΣΥΡΙΖΑ εδώ μέσα. Σε εσάς το λέω. Με αυτά που λέτε. Δεν έχω αμφιβολία για το προς τα που πηγαίνετε. Βέβαια. Αλλά επιτρέψτε μου να πω μισό λεπτάκι. να πω το εξής. Σαφώς και δεν ήταν αμφιβολία. Είπατε για κάποιον ότι υπέγραψε ο Παπαδήμος. Οι Ισπανοί δεν δέχτηκαν τρόικα στο έδαφος τους παρόλο που ζήτησαν τη βοήθεια της Ευρώπης. Μιλήστε όσο θέλετε, δώστε μου το δικαίωμα να απαντήσω. Είπατε για κάποιον που ληστρικά τον Παπαδήμο υπέγραψε. Στους νήσους Κέιμαν και τα λοιπά, εκείνο το ομόλογο. Δεν το σταμάτησα αυτό. Δεν το σταμάτησα. Έχετε δίκιο, δεν το σταμάτησα, δεν έπρεπε να το σταματήσω. Θα σας φέρω όμως τα πρακτικά του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, όπου ο κύριος Τσίπρας είπε ότι πρέπει να πληρωθεί αυτό το ομόλογο. Επομένως, θα σας παρακαλέσω την άλλη φορά να το πείτε στον κύριο Τσίπρα. Βεβαίως, αν και ο κύριος Τσίπρας και εγώ συμφωνήσαμε ότι έπρεπε να πληρωθεί, αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον προς εσάς πηγαίνει το άδικο. Ελάτε, παρακαλώ. Το όνομα, όχι, είναι αυτό που λέει ο Πρόεδρος, προκύπτει και από το ρεπορτάζ ότι συμφώνησαν όλα τα κόμματα για το συγκεκριμένο. Και το ξέρω γιατί το έθεσα το ερώτημα στον κύριο Τσίπρα. Ελάτε. Κύριε Πρόεδρε, ονομάζομαι ο Μιχάλης Ντόμενος και είμαι αδιόριστος εκπαιδευτικός. Ήθελα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Πιστεύω ότι η πολιτική με ΙΤΑ και η πολιτική με ΩΜΙΚΡΟΝ ΙΟΤΑ πρέπει να διακατέχονται από ήθος και από δικαιοσύνη. Μπορείτε να μου πείτε αν είναι ηθικό και δίκαιο την ίδια στιγμή που κόβονται συντάξεις, μειώνονται οι μισθοί στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, μειώνεται το επίδομα ανεργίας, άνθρωποι δεν έχουν να πάρουν τα φάρμακά τους, ταυτόχρονα να υπάρχουν πολιτικά κόμματα τα οποία μέσα στη Βουλή να ψηφίζουν να δοθούν 300 εκατομμύρια ευρώ στο Μέγαρο Μουσικής. Και ταυτόχρονα να ψηφίζουν να χαριστούν τα χρήματα της Siemens. Πέστε μου, είναι ηθικό ή δίκαιο αυτό? Μάλιστα. Προσέξτε κάτι, για το θέμα του Μεγάρου Μουσικής υπήρχε συγκεκριμένη εισήγηση, δεν έφερε κανένας αντίρρηση μέσα στη Βουλή, δεν νομίζω ότι είναι από τα ζητήματα εκείνα τα οποία προκάλεσαν το μεγάλο το θόρυβο. Και ούτε νομίζω ότι πρέπει ο πολιτισμός να υποβαθμίζεται όταν έχουμε μια κρίση στο μέτρο που μπορούμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα, έτσι. Ασφαλώς, αν δεν έπρεπε να είναι τόσα, έτυχε να μείνουμε εκείνη την ημέρα στη Βουλή. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Ξέρω όμως ότι ψηφίστηκε. Για το θέμα όμως της Siemens, θα σας πω. Πριν απαντήσετε, να σας πω ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θα δεχθεί ότι θα αμφισβητήσει τον συμβιβασμό που έγινε με τη γερμανική εταιρεία και θα επιχειρήσει νέα συμφωνία που να είναι πιο συμφέρουσα για τη χώρα. Και θέλω να ρωτήσω ποια είναι η θέση σας για το θέμα αυτό. Η θέση μου είναι η εξής. Από την συμφωνία που έγινε, όχι με μένα, έγινε μεταξύ του Υπουργού των Οικονομικών, του προηγούμενου, και της Siemens και ήρθε στη Βουλή για ψήφιση. Προέκυψαν τα εξής, κύριε Χατζηνικόλαου. Πρώτον, ότι πήραμε 400 εκατομμύρια σε ρευστό επενδύσεις και υποτροφίες. Αυτό είναι το ποσό που έδωσε η Siemens. Δεύτερον και κυριότερον για μένα, ότι η ποινική διάσταση του ζητήματος δεν έκλεισε, δηλαδή Μαντέλης, Τσουκάτος κτλ. Και όποιος άλλος βρεθεί, συνεχίζεται η διαδικασία. Τρίτον, ότι η αστική διάσταση του θέματος... Το όποιος άλλος βρεθεί που λέτε, προϋποθέτει ότι πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα. Συνεχίζεται η έρευνα. Δεν έχει κλείσει, αυτό σας λέω. Είναι ανοιχτή η ποινική διαδικασία. Δεν έχει κλείσει. Όπως δεν έχει κλείσει και δεν έχει ακυρωθεί και από την αστική διάσταση η σχέση της Siemens με τον πρώτο εδώ πέρα πελάτη της και σημαντικότερο παράγοντα στην Ελλάδα που λεγόταν ΟΤΕ. Και αυτό δεν έχει κλείσει. Είναι από τα προηγούμενα.
Και μάλιστα υπάρχει διάταξη μέσα, αν ενθυμούμε καλώς, και είμαι βέβαιος ότι είναι έτσι, που λέει ότι σε περίπτωση που βρεθεί οποιοδήποτε άλλο καινούριο στοιχείο, και αυτό μπαίνει στα προσδιερεύνηση. Δεν έχει κλείσει. Και ταυτόχρονα, αν θυμάμαι καλά, εκτός συμβιβασμού θα είναι τα καινούρια αυτά και ταυτόχρονα γίνεται και η απεμπλοκή του ζητήματος των διαφόρων συμβάσεων που είχαν γίνει με το μετρό, το οποίο και αυτό θεωρήθηκε ότι είναι κάτι που έπρεπε να απεμπλακεί. Όμως, σας λέω, πρακτικά πολιτικά, το ποινικό δεν έκλεισε, ορισμένα χρήματα πήραμε σε ώρες δύσκολες και από την άλλη πλευρά, το κυριότερο, δεν έχει κλείσει και το αστικό ζήτημα σε σχέση με τον ΟΤΕ. Επομένως, είναι κάτι το οποίο δεν δικαιούται κανείς να πει ότι το κλείσαμε, το σβήσαμε και έφυγε από τη μέση. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Κυρία μου, πώς είναι το όνομά σας? Γεωργίου Πένη. Η κυρία Πένη Γεωργίου θα θέσει το πρώτο ερώτημα μετά τις διαφημίσεις. Ελάτε, κυρία μου. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Ονομάζομαι Γεωργίου Πένη και είμαι δημόσιος υπάλληλος. Εργάζομαι στον μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα, στο ΙΚΑ. Και σήμερα η Ομοσπονδία Εργαζομένων ανακοίνωσε και παίχτηκε πολύ πριν από την κατάσταση της Ισπανίας ότι το ΙΚΑ για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του χρειάζεται 1,4 δις. Το οποίο λόγω του ότι έχουν μειωθεί θέσεις εργασίας και υπάρχει αδυναμία εισπράξεων, δεν γνωρίζει από πού θα το βρει. Εσείς, σαν Πρωθυπουργός, τι θα κάνετε για να υπάρξει απρόσκοπτη χορήγηση των συντάξεων και των διαφόρων παροχών που δίνει ο μεγαλύτερος οργανισμός αυτή τη στιγμή? Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε κάτι, εγώ πιστεύω ότι ένα κράτος σύγχρονο ευρωπαϊκό πρέπει να έχει κοινωνική αλληλεγγύη και για να την έχει πρέπει να έχει ευελιξία και αποτελεσματικότητα. Τα μέτρα τα οποία είπα προηγουμένως, παράδειγμα με το 30% και το 25%, αποδεικνύουν την ευελιξία. Αυτό που μίλησα για επενδύσεις αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα και την αποφασιστικότητα, ότι πρέπει κάτι να αλλάξει. Στο θέμα της κοινωνικής αλληλεγγύης υπάρχει το πρόβλημα με τον προϋπολογισμό. Θέλω να σας πω την αλήθεια ότι για μένα ένα πολύ μεγάλο τμήμα αυτού του προβλήματος θα διασωθεί εάν τα 11,6 τα οποία ήταν να πληρωθούν αμέσως περάσουν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα στο μέλλον. Όμως, ζητήματα όπως είναι οι συντάξεις και οι ασφαλίσεις δεν μπορεί ούτε να παίζουν ούτε να περιμένουν. Επομένως, το μόνο που μπορώ να σας πω ξεκάθαρα είναι ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν και περνάει από το χέρι μου προκειμένου αυτό το πράγμα να το διασώσω με κάθε τρόπο. Σας θυμίζω ότι όταν τη μία εκείνη η μέρα ανακατεύτηκα στα πραγματικά εσωτερικά της κυβέρνησης και Καρατζαφέρης και εγώ και Παπανδρέου και τα λοιπά τότε με τον Παπαδήμο προκειμένου να δούμε το θέμα των 650 εκατομμυρίων περικοπών που πρόκειται να κάνουμε σε συντάξεις, έγινε παρέμβαση μεγάλη. Πρώτα απ' όλα δεν κόπηκε ο 13ος και 14ος μισθός που επρόκειται να τον κόψουν και δεύτερον το 650 έγινε 325 δια του 2. Με οδυνηρές συνέπειες για πολύ κόσμο. Το δέχομαι, σίγουρα. Έπρεπε, εγώ λέω, και κοιτάω την Ελλάδα, να γίνει το κούρεμα. Αλλιώς ήμασταν δραχμή, θάνατος. Επομένως, αυτό το μόνο μπορώ να σας πω είναι ότι θα γίνει με κάθε τρόπο προσπάθεια προκειμένου αυτά τα χρήματα να βρεθούν. Μάλιστα. Θα κοπούν από αλλού, από περικοπές, από το σπάταλο κράτος, το οποίο υπάρχει και ζει ακόμα και μεγαλουργεί. Τι θέλω εγώ από το σπάταλο κράτος? Θέλω να μου δοθεί ένα διάστημα ενός έτους τουλάχιστον, προκειμένου να εντοπιστούν εκείνες οι συγκεκριμένες οι εστίες μόλυνσης που υπάρχουν είτε από διαφθορά, είτε από ασυνέπεια, είτε από γραφειοκρατία. Και να σας πω ένα παράδειγμα, δεν θέλω να επιστρέφω σε όρους οικονομολογικούς, αλλά υπάρχει ο λεγόμενος προϋπολογισμός των μηδενικού υπολογισμού, το zero base budget, μηδενικής βάσεως, προϋπολογισμός μηδενικής βάσεως. Όπου ξεκινάς και παίρνεις τον κάθε κωδικό και λες, αυτός ο κωδικός γιατί υπάρχει στο Υπουργείο Έρευνας? Δεν χρειάζεται. Μπορώ σε έκτακτες καταστάσεις που ζούμε σήμερα, το σβήνω και αθρίζω και μαζεύω, προκειμένου ό,τι μπορέσουμε να δώσουμε εκεί που πρέπει.
Το θέμα είναι το κράτος να αξιολογήσει προτεραιότητες και να προχωρήσει στην επίλυση τέτοιου είδους θεμάτων που είναι θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Το όνομά σας και την ερώτηση. Καλησπέρα. Κύριε Πρόεδρε, από εδώ. Καλησπέρα. Μπραντίτσας Γιώργος, λεγόμενη δουλειά με κατασκευές κυβών. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα επιμείνω λίγο στο θέμα της Siemens, γιατί θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη ντροπή που έχει νιώσει το δικό μας το κράτος τα τελευταία τουλάχιστον 50 χρόνια. Είπατε προηγουμένως ότι πήραμε 400 περίπου εκατομμύρια. Αυτό δεν είναι αληθές, είναι γύρω στα 270. Το μικρόφωνο πιο κοντά σας παρακαλώ. Είναι γύρω στα 270, από τα οποία τα 80 είναι συμψηφισμός χρημάτων που τους χρωστούσαμε. 90 είναι κάποιες δραστηριότητες, υποτροφίες και κάποια άλλα πράγματα μαζί με σεμινάρια για το πώς θα αντιμετωπίσουμε διαφθορά. Είναι ειδική αυτή προφανώς. Και 100 υποσχέσεις για κάποια μελλοντική επένδυση κτλ. Το πρώτο που έπρεπε να έχουμε κάνει σαν κράτος είναι να έχουμε κοστολογήσει ποια είναι η ζημιά μας. Και ποιοι θα το κάναν αυτό, κάποιοι προφανώς εμπειρογνώμονες, το οποίο δεν κάναμε ποτέ. Ένα το κρατούμενο. Έχετε άδικο. Το αποτέλεσμα το οποίο βγήκε από την Επιτροπή του ΣΥΦ του Βαλιβάκη. Ναι, είναι Εξεταστική Επιτροπή, δεν είναι εμπειρογνώμονες οι βουλευτές. Δεν υπέγραψε κάποιος άνθρωπος εμπειρογνώμονας. Τότε οι εμπειρογνώμονες, η Αμερικανική Εταιρεία των, των Εμπειρογνωμόνων, πώς έβγαλε τα αποτέλεσμα. Αφήστε με να το συνεχίσω λίγο και θα το. Εγώ είμαι υπέρα. Εκατομμύριο, 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ κοστολόγησε η Επιτροπή της Βουλής τη ζημιά του δημοσίου. Πώς είναι δυνατόν το δημόσιο να έρχεται και να υπογράφουν βουλευτές ότι η ζημιά αυτή ήταν περίπου στα 270, τα οποία είναι υποσχέσεις. Τα 80 είναι συμψηφισμός, τα άλλα είναι υποσχέσεις. Και μάλιστα υποψήφιος βουλευτής δικό σας τώρα, ο κύριος Μαρκογιαννάκης, την ημέρα της ψήφισης είπε ότι θα πάρει όλα τα πρακτικά, θα τα πάει στον εισαγγελέα, γιατί διαπράττεται απιστία. Αλλά τότε ανήκε στο κόμμα της κυρίας Μπακογιάννη. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να έχετε κάνει είναι να ξεδιαλύνετε το τοπίο με τη διαφθορά. Εγώ φτιάχνω κήπους. Όταν πάω να φτιάξω ένα κήπο, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι παίρνω φαράση, φτιάρι, γκασμά, τσάπα, να πετάξω τα μπάζα. Δεν μπορείτε να φυτέψετε λουλούδια και άνθη και γκαζόν πάνω σε μπάζα. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να έχει κάνει, όχι εσείς, όλοι σας άπαντες, το πρώτο πράγμα, και όχι να κυκλοφορεί ο Χριστοφοράκος να πίνει καφέ. Είναι δυνατόν ένα κράτος να υποτάσσεται σε μια εταιρεία, ένα ανεξάρτητο κράτος σε μια εταιρεία, πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό, πώς το επιτρέπετε να γίνεται αυτό. Όχι εσείς μόνο, μιλάω σε εσάς τώρα γιατί σας έχω απέναντί μου, όλοι σας. Πώς είναι δυνατόν να επιτρέπετε σε ένα κράτος να υποτάσσετε σε μια εταιρεία που θα τη είχατε αλλάξει τα φώτα. Σας απήντησα προηγουμένως ότι υπάρχει ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει. Ανοιχτό. Θα μπορούσατε να τους έχετε φρενάρει από διαγωνισμούς στην Ευρώπη τα πάντα. Έχετε τρομερή δύναμη σαν κράτος. Αρκεί να το καταλάβετε και να την εξασκήσετε. Yeah. Και να λειτουργείτε προς συμφέρον το δικό μας. Τελειώστε για να απαντήσει. Είναι δυνατόν. Σας είπα προηγουμένως. Κοιτάξτε, δεν είμαι ούτε δικαστής. Ούτε εισαγγελέα. Προσέξτε. Δεν είναι θέμα δεν δικάζουμε κανέναν. Εσείς έχετε την κατεύθυνση, δίνετε την κατεύθυνση. Δεν είναι δυνατόν μια εταιρεία και μάλιστα να μας παρακολουθεί ο Φούκτελ, ο αρμόδιος για θέματα της Ελλάδας, ο Γερμανός από τη Βουλή. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή ψηφίσαν τα παιδιά υποτακτικοί και ο άλλος ήταν στην εξέδρα και έβλεπε. Και καλείτε εμένα να πληρώσω τώρα αυτόν, εσάς τον εαυτό σας. Και κάνετε αυτά τα χαρίσματα. Να απαντήσει. Και το πιο βασικό, μα δεν έχετε κάνει, δεν έχετε ξεδιαλύνετε επιτέλους στο τοπίο. Είμαστε σοβαρό κράτος. Τελειώσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 4 και δεν ξέρουμε πόσο μας κοστίζουν. Πείτε μου πόσο μας κοστίζαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τι να συζητάμε από εκεί και πέρα, αν θα έχουμε ευρώ ή δραχμή. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Προσέξτε να σας πω κάτι. Εάν θέλετε να πάμε από το 4 για παράδειγμα, εγώ δεν ήμουν βουλευτής έτσι. Αλλά προσέξτε ένα λεπτό. Αλλού το πάω. Εσείς λέτε ότι υπάρχει ένα θέμα με την δικαιοσύνη. Εγώ σας λέω ότι το προπύργιο, ο πυλώνας, το σταθερό σημείο στη Νέα Δημοκρατία αύριο θα είναι η δικαιοσύνη. Γιατί δεν ήταν μέχρι τώρα. Προσέξτε κάτι. Εγώ έχω να σας πω, ακούτε κάτι, ο Βολτέρος λέει ο καθένας να καλλιεργεί τον κήπο του. Δεν είπε για το δικό σας κήπο ο Βολτέρος. Για όλους τους κήπους λέει. Δεν με βάζετε εμένα λοιπόν κάτι τόσο ότι είμαι εγώ. Ένα λεπτάκι. Λέω λοιπόν ότι πρέπει
να έχουμε υπόψη μας ότι εγώ αυτό το πέρασα και συμβολικά. Αν είδατε, πρώτο βουλευτή επικρατείας, έβαλα τον πρόεδρο δικαστών και εισαγγελέων. Από πού το έβαλα αυτό? Ήμουν εγώ πουθενά μπλεγμένος με αυτή την υπόθεση ή με οποιαδήποτε άλλη υπόθεση πουθενά? Γιατί το έβαλα? Το έβαλα προκειμένου να προφυλαχθεί η Ελλάδα από τέτοιου είδους συμπεριφορές, τις οποίες και εγώ απεχθάνομαι το ίδιο με εσάς. Και το γαμώτο το δικό σας το έχω εγώ επί 100. Γιατί τα ακούω. Προσέξτε, μισό λεπτό. Αν θέλετε να απαντήσω, μισό λεπτό. Την εξουσία, εν πάση περιπτώσει, τη βάλουμε πια την εξουσία η δικιά μου με την αυτή, τώρα μην μπερδευόμαστε. Εντάξει, μην μπερδευόμαστε. Η τελευταία μου εξουσία ήταν υπουργός πολιτισμού. Ακούστε, να βάζουμε τα πράγματα όπως είναι. Σας λέω ότι την ώρα που μου δόθηκε εξουσία να κάνω ψηφοδέλτιο επικρατείας, και το ψηφοδέλτιο επικρατείας είναι, αν θέλετε, επειδή ο Έλληνας ζει και τρέφεται με σύμβολα. Εσείς προηγουμένως συμβολήσατε τον κήπο σας με 10 πράγματα. Εγώ μπορώ να συμβολήσω αυτό που αγαπάω και θέλω με τους ανθρώπους που βάζω επικεφαλής. Έβαλα νούμερο ένα άνθρωπό μου στο ψηφοδέλτιο επικρατείας για να σηματοδοτηθεί η αξία εκείνου που ξέρει καλύτερα αυτός ο άνθρωπος, τον Μπάμπη τον Αθανασίου, που είναι ο πρόεδρος δικαστών και εισαγγελέων. Γιατί τον έβαλα? Για να μην δοθεί η δυνατότητα σε ανθρώπους σαν και εσάς, που δικαίως σήμερα εξανίστανται, να μην υπάρχει αύριο αυτή η δυνατότητα. Και είναι το μόνο που μπορώ να σας προσχεθώ. Δεν μπορώ να πω παραπάνω για μια υπόθεση την οποία, όσα γνώριζα και καλά που τα ήξερα και όλα αυτά, γιατί δεν ήμουνα εκείνη την ώρα εγώ ο αρμόδιος, τα ήξερα γιατί έπρεπε να τα παρακολουθώ, σας έδωσα τις απαντήσεις που μπορούσα να δώσω. Μα σας είπα, δεν έλατε, έκλεισε. Το δεν έκλεισε ούτε σε επίπεδο ποινικό, ούτε σε επίπεδο αστικό. Εντάξει. Παρακαλώ. Καλυβάς Γιάννης λέγομαι, άνεργος. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να σας κάνω δύο ερωτήματα. Ασκείται εδώ το τελευταίο καιρό μια τρομοκρατία, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, Ευρώπη ή δραχμή. Εγώ λοιπόν έχω να σας πω το εξής. Μην κάνετε την ερώτησή σας. Θα σας δώσω αμέσως το χρόνο για την ερώτηση, αλλά παίρνω αφορμή από την πρώτη σας φράση. Κύριε Πρόεδρε, έχω δεχθεί δεκάδες μηνύματα όση ώρα μιλάμε στο διαδίκτυο για το διαφημιστικό της Νέας Δημοκρατίας με τα παιδιά. Υπάρχει η ένσταση... Παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. Έχω δεχθεί... Εσείς είστε πολύ Νέα Δημοκράτης, ρε παιδί μου. Έχω δεχθεί μηνύματα για το ότι χρησιμοποιήθηκαν παιδιά για να περάσει η Νέα Δημοκρατία το πολιτικό της μήνυμα, και πάρα πολλοί από αυτούς που μου στέλνουν μηνύματα λένε ότι αυτό δεν είναι δεοντολογικά σωστό. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό πριν κάνει ο φίλος μας την ερώτησή του. Να απαντήσω. Στα παραμύθια του Άντερσεν υπάρχει κάποια στιγμή ο βασιλιάς που ντυνότανε πάρα πολύ ακριβά με πολύτιμα ρούχα, πλουμιστός βασιλιάς, και ο οποίος κάποια στιγμή τον έπεισαν οι ράφτες του ότι του είχαν βάλει το πιο ωραίο ρούχο πάνω του και δεν είχε ρούχο καθόλου, βγήκε γυμνός. Και βγήκε στην πολιτεία του και όλοι έλεγαν μπράβο βασιλιάς, τι ωραίος που είναι ο βασιλιάς κτλ. Και βγήκε ένα παιδάκι και είπε το περίφημο που έχει μείνει: ο βασιλιάς είναι γυμνός. Και τότε πίστεψαν όλοι. Γιατί? Γιατί ήταν η αθωότητα του παιδιού. Το παιδί λοιπόν μπορεί να κάνει τις πιο αθώες και τις πιο ταυτόχρονα σκληρές δηλώσεις, τοποθετήσεις, θέσεις, κουβέντες. Ένα τέτοιο παιδάκι είναι αυτό το οποίο μιλάει στο συγκεκριμένο. Και δεν καταλαβαίνω γιατί το κλαμπ της δραχμής, εκείνοι οι οποίοι ενοχλήθηκαν από το γεγονός ότι φωτογραφίζεται ο θάνατος του ευρώ εάν συμβούν ορισμένα πράγματα, έχουν τόσο πολύ εκνευριστεί από αυτό το πράγμα. Ή πρέπει να είναι καταπληκτική αυτή η διαφήμιση, που για μένα είναι, ή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι πρώτα απ' όλα, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή και εσείς έχετε τα χρονάκια σας τα λίγα στην πολιτική, θα θυμάστε την Ανούλα του Ανδρέα Παπανδρέου, που την έβγαλε μπροστά στην εξέδρα και χειροκρόταγε 1.000.000 κόσμος. Εγώ και στο ΣΥΡΙΖΑ έχω δει νέα παιδιά να παίζουν. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει τους νέους να τους υποβαθμίσουμε σε αυτό το σημείο. Ελάτε. Λοιπόν, όπως έλεγα και προηγουμένως, λοιπόν, υπάρχει τώρα αυτή τη στιγμή το σλόγγαν «Ευρώ, πάση θυσία». Και εγώ ρωτάω, ευρώ ή ανεργία, ευρώ ή συνανθρώπους μας χωρίς φάρμακα, ευρώ ή αυτοκτονίες,
ευρώ ή νεολαία και τελικά ευρώ ή Ελλάδα. Πρώτο ερώτημα. Και ένα δεύτερο παρακαλώ. Να απαντήσεις αυτό και θα κάνετε και το δεύτερο. Κρατήστε το μικρόφωνο. Πρώτον. Είναι πολύ καλό το ερώτημά σας. Έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας μια κατάσταση την οποία την περιγράφουμε όλοι με τα πιο μελανά γράμματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κατάσταση δεν μπορεί να χειροτερέψει. Εάν αυτή τη στιγμή φύγουμε από το ευρώ, θα έχουμε μια υποτίμηση με την καινούρια δραχμή, το όποιο νόμισμα, που θα είναι της τάξης τουλάχιστον του 70%, θα έχουμε μια ανεργία η οποία θα αυξηθεί απότομα και άμεσα γύρω στο 20%, θα έχουμε φυγή καταθέσεων, θα έχουμε τις τράπεζες που θα πέσουν έξω, θα έχουμε προβλήματα τεράστια με τις εισαγωγές μας σε κέρια θέματα όπως αυτά που αναφέρατε, δηλαδή το καύσιμο, τα φάρμακα κτλ. Και φοβάμαι ότι αυτό ως εξέλιξη είναι επί 100 χειρότερο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Και για έναν επιπλέον λόγο, ότι τότε πια θα είσαι τελείως μόνος σου, θα έχεις φύγει από τους παραδοσιακούς συμμάχους, δεν θα έχεις κανέναν κάπου την κεφαλή κλείνει, να το πω έτσι, ενώ σήμερα έχεις μια κατάσταση που κατά την άποψή μου είναι δυνατόν να αλλάξει και ιδιαίτερα είναι δυνατόν να αλλάξει, και εδώ αν θέλετε εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να χαμογελάσω, γιατί η Ευρώπη αλλάζει. Και η Ευρώπη αλλάζει και δεν το βλέπετε σε μια χώρα απλά που θα ζητούσαμε τη συνδρομή της, το Λουξεμβούργο, οι παραδοσιακοί φιλέλληνες κτλ. Εδώ αλλάζει η Γαλλία. Εδώ αλλάζει ο άξονας, ο στυλοβάτης, ο γαλλογερμανικός που λέγαμε της Ευρώπης. Το ένα κομμάτι τους έφυγε. Μέσα στην ίδια τη Γερμανία μιλάνε για την ανάγκη ανάπτυξης. Άλλο αν τώρα ήρθε ο αρχηγός ενός κόμματος και πήγε και τον είπε Ολανδρέου, τον κύριο Ολάν. Εγώ δεν είμαι σοσιαλιστής. Ο κύριος Ολάν θα ήταν ο καλύτερός μου φίλος σήμερα. Διότι είπε αυτό το οποίο νοσταλγώ, ποθώ να ακούσω από όλη την Ευρώπη, που λέγεται παιδιά προς Θεού, όχι η άλλη ανεργία, όχι άλλο συσταλτικό μέτρο, δώστε επιτέλους, κόψτε το φρένο και δώστε το δικαίωμα να απογειωθεί το σύστημα. Κάντε σύντομα και την άλλη ερώτηση. Ό,τι και αν λέτε εσείς όμως, ο κύριος Σόιμπλε βλέπω ότι επιμένει στις δικές του προτάσεις. Ποιος? Ο κύριος Σόιμπλε. Επιμένει στις δικές του προτάσεις να τηρήσουμε όπως ακριβώς κάναμε τη Δανειακή Σύμβαση. Ψηφίστε Σόιμπλε. Εγώ ψηφίζω Μοσκοβισή. Εσείς όμως θα είστε πρωθυπουργός, όχι σε μια κατεχόμενη πιστεύω χώρα. Δεύτερον, θα ήθελα να σας πω ότι λέτε για επαναδιαπραγμάτευση. Λοιπόν, αυτό προϋποθέτει και τις δύο πλευρές. Η άλλη πλευρά θα κάτσει να επαναπραγματευτεί μαζί σας. Και το δεύτερον, αν οι άλλοι δεν δεχτούν, εσείς τι θα κάνατε? Θα ζητάγατε τη βοήθεια της Ρωσίας ή της Κίνας προκειμένου να βγούμε από την έξοδο από την κρίση? Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Εάν είδατε, γιατί η ερώτηση είναι σοβαρή και κουμπάει αυτή τελευταία ιδιαίτερα και ζητήματα άλλα πολύ ευαίσθητα. Εγώ το όνομά σας, συγγνώμη. Καλυβάς, κύριε, εγώ ο Γιάννη, μια που μιλάμε, Γιάννη Θαντώνης. Εγώ θεωρώ ότι το ζήτημα που λέγεται παγκοσμιοποίηση, στο θέμα που λέγεται πρόβλημα ελληνικό σήμερα, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Πήγα στο Ισραήλ και πήγα στη Ρωσία ακριβώς για να βοηθήσω ελληνικά προβλήματα. Δεν είναι αυτή στην Ευρώπη. Κανένας από τους δύο δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν είχα χρόνο θα είχα πάει και στην Κίνα. Είδα όμως εδώ πολλούς Κινέζους. Και απόψε, αν θέλετε να μάθετε, εγώ έχω αργότερα να δω Κινέζο. Απόψε. Μπορεί ο Νίκος να βάλει κάποιον να με δει που θα πάω. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Είναι σημαντικό διότι οφείλω να σας πω ότι μιλώντας με τον Ρώσο και με τον Κινέζο, η άποψή τους δεν ήτανε απλά να βοηθήσουμε. Ήτανε ελάτε μαζί να κάνουμε μαζί πράγματα. Δηλαδή, από το σιδηρόδρομο μέχρι οπωροκυπευτικά, μέχρι ζητήματα σχετικά με τον τουρισμό. Θα πρέπει να ξέρετε ότι στην Κίνα, για παράδειγμα, πρώτη επιλογή Παρίσι, τρίτη επιλογή τα ελληνικά νησιά για να παντρεύονται. Με τη Σαντορίνη πρώτη. Τι είναι το σημαντικό από αυτό που λέω? Ότι δεν μου μιλήσανε με γλώσσα μη ευρωπαϊκή ως προς τα ζητούμενά τους. Ο Ρώσος, για παράδειγμα, ενδιαφέρεται, σας το λέω ανοιχτά, για το ζήτημα που λέγεται ΟΣΕ. Ο Κινέζος ενδιαφέρεται να πάρει και άλλο από τον Πειραιά. Το θέμα δεν είναι να τα δίνεις όπως, το θέμα είναι να τα βάζεις σε ένα σκεπτικό, να κάνεις μια λογική επένδυση στο μέλλον και πάνω απ' όλα σε αυτό που λέγεται ιδιωτικοποίηση,
ό,τι ταλαβέρι έχεις με τον όποιο Κινέζο και τον όποιο Ρώσο, και τότε θα σου δώσει και αυτός εκεί που πρέπει. Ο Ρώσος, μην κάνετε λάθος, έδωσε στην Κύπρο. Στην πιο κρίσιμη προηγούμενη φάση την έδωσε στην Κύπρο κάτι ο Ρώσος, νομίζω 5 δις. Και τους έβγαλε από ένα πρώτο πρόβλημα που είχαν. Το θέμα όμως είναι όταν τον πιάνεις τον επενδυτή, να του πεις: άκου να σου πω, φιλαράκο, εγώ δεν θέλω να έρθεις απλώς να βάλεις τα λεφτά σου και να πάρεις μετοχές μου. Εγώ θέλω να έρθεις να επενδύσεις. Το λέω αυτό για παράδειγμα για τον ΟΣΕ. Προσέξτε το ΟΣΕ, γιατί μια που το έφερα να το λύσουμε κιόλας. Η Τρενοσέ σήμερα έχει αρχίσει και βγάζει χρήματα. Εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε δίκτυα. Δίκτυα δεν δίνουν πουθενά στον κόσμο, παραμένουν ελληνικά. Αλλά ο λεγόμενος λειτουργός, ο operator του ζητήματος η Τρενοσέ, δεν μπορεί σήμερα να επενδύσει, γιατί δεν έχει χρήμα να επενδύσει. Γιατί δεν έχει χρήμα, γιατί δεν έχουμε για τους βαρέους ασθενούντες. Έχουμε για Τρενοσέ, βεβαίως όχι. Αυτό το χρήμα πρέπει να το βάλει ο επενδυτής. Ο Ρώσος, ο οποίος ήρθε σε μένα και με είδε, μου είπε ότι εγώ ακόμα και για τα δίκτυα, τα οποία δεν θα είναι δικά μου, θα είναι υπέρ του ελληνικού κράτους. Δώστε μου να κάνω μεγάλη επένδυση, προκειμένου και αυτά να προχωρήσουν. Γιατί να προχωρήσουν, ώστε να μπορεί να έρχεται το εμπόρευμα από τον Πειραιά, να μπαίνει πάνω στο βαγόνι και να φεύγει στην ενδοχώρα της Ευρώπης, που είναι για μένα το μεγάλο ζητούμενο. Που σήμερα είναι χαμένες αγορές που θα έπρεπε να είχαμε. Είναι δυνατόν στο Άργος και οπουδήποτε αλλού να χάνονται τα πορτοκάλια την ώρα που θα τα ζητούσαν οι Ρώσοι και να μην μπορούμε να τα πάμε? Επομένως, για μένα και η Ρωσία και η Κίνα, όπως άλλωστε όχι μόνο για την Ελλάδα, και για την Αμερική και για την Ενωμένη Ευρώπη, είναι παρτενέρ, εισάξι, πολυδύναμη, και πρέπει εμείς από τη δικιά μας την πλευρά, να το πω έτσι πολυμήχανα, να σκεφτούμε πώς θα κεφαλαιοποιήσουμε αυτές τις σχέσεις. Είμαι 100% υπέρ. Και ήθελα να το διανθίσω με αυτό το παράδειγμα. Το όνομά σας και την ερώτηση. Ρωδόπουλος Χρήστος, καθηγητής Πανεπιστημίου. Κύριε Σαμαρά, εδώ και 25 χρόνια ανήκω στο κανένα άλλο. Στο? Κανένα άλλο κόμμα. Ή στο κανένα από τους δύο. Στο κανένα. Τα νούμερα σας όμως είναι λίγο, που μόλις δώσατε, είναι λίγο λαθασμένα. Τα νούμερα που έχω στο χέρι μου είναι από το ΙΟΒΕ, η ΓΕΣΕ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Τράπεζα Πειραιώς. Η ενεργία το Δεκέμβριο του 10 ήταν 15,9. Στατιστική ενεργία. Το Γενάρη του 12, 21,7. Η τελευταία μέτρηση Μαΐου 2012 είναι 23. Στην ιδιαιτερότητα της ελληνικής οικονομίας που γνωρίζετε, με τους πολλούς... 50% στην νεολαία. Αφήστε το αυτό. Αυτό θα το πάμε στην επόμενη φάση. Όπως γνωρίζετε, η ιδιότητα της ελληνικής οικονομίας, αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες, μικρά SME, κατατάσσουν αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο 32% την ανεργία. Αυτό στα μοντέλα τα ευρωπαϊκά, από την κοινωνική άποψη, αυτοί ορίζουν, αν θέλετε, κοινωνιολογικά τα μοντέλα, ορίζεται σαν μη κυκλική ανεργία. Δηλαδή είναι και η ανεργία η οποία ακόμα και αν αύριο δώσεις 100 δισεκατομμύρια, δεν πρόκειται αυτόματα να ανατρέψει το ποσοστό της ανεργίας. Μου επιτρέπετε σε αυτό το σημείο ως καθηγητής. Να σας συνεχίσω για να σας δώσω όλο το πλαίσιο. Για το κυκλικό μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό. Πείτε μου. Κυκλική ανεργία δημιουργήθηκε όταν τα μέτρα της ύφεσης δημιουργούσαν από μόνα τους νέα ύφεση, η οποία δεν επρόκειτο κανονικά να προκληθεί. Αυτή η νέα ύφεση λέγεται κυκλική. Όχι, είναι αυτή την οποία. Κυκλική ανεργία, είπα. Φώνε. Κυκλική ανεργία σημαίνει. Μα λέτε για την ανεργία την κυκλική. Ακριβώς. Κυκλική ανεργία, σας είπα. Άλλο, εντάξει. Πάμε τώρα. Αυτή τη στιγμή η ΓΕΣΕ. Σας παρακαλώ να συντομεύσετε. Περιμένουν πάρα πολύ να μιλήσουν. Και να γίνετε πιο πρακτικός και λιγότερο θεωρητικός. Παρακαλώ. Αλλά δεν βάζει το πλαίσιο. Η μη ενεργή πολίτη οικονομικά είναι 4,3 εκατομμύρια. Μάιο του 12. Παιδιά, συνταξιούχοι και άνεργοι. Περίπου κάθε χρόνο έχουμε 100.000 παιδιά που τελειώνουν το σχολείο του Πανεπιστημίου και βγαίνουν στην αγορά εργασίας. Κοιτάξτε τώρα. Είπατε για τα 14,5 και τα 16,5 δις του ΕΣΠΑ. Θα σας πω κάτι. Από το 2001 έως το 2008, χρυσή εποχή με Ολυμπιακούς αγώνες, δημιουργήσαμε 350.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι 250.000 ήταν στο ευρύτερο δημόσιο. Έχετε δίκιο. Το ξέρω. Το πρωτογενές λοιπόν έλλειμμα αυτή τη στιγμή είναι 6,9% περίπου. Ακούστε τώρα κάτι. Οι κοινωνιολόγοι λένε ότι για κάθε 3 μονάδες ανάπτυξη έχουμε 1 μονάδα μείωση της ανεργίας.
Όχι, μπορώ να σου το πω πώς είναι. Για κάθε μία μονάδα αύξηση του ΑΕΠ έχεις 1 δισεκατομμύριο λιγότερο έλλειμμα και 50.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι οποίες χωρίζονται. Είναι, μπορώ να σας πω, όπως το λέτε εσείς, είναι μικρότερο από το 1% που λέω. Μισό λεπτάκι. Οι οποίες χωρίζονται όχι κατά ανάγκη σε νέες θέσεις εργασίας, αλλά με το που θα ανεβεί το ΑΕΠ λιγάκι, σώζεις εκείνους που επρόκειτο να πέσουν έξω και να δημιουργήσουν ανέργους. Να κάνουμε λοιπόν τώρα την αφαίρεση. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Να ολοκληρώσετε, σας παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Οτιδήποτε πάνω από 15% ανεργία θεωρείται παγκοσμίως μη διαχειρίσιμο. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είμαστε στο 32. Να πάρω έστω τις 50.000. Ξέρετε σε πόσα χρόνια θα φτάσουμε με το μαγικό ραβδάκι του Χάρι Πότερ που αύριο το μείον 7 θα πάει στο συν 3. Και ρωτάω το εξής. Δεν με ενδιαφέρει αν θα είναι ευρώ, η δραχμή, η Νέα Δημοκρατία, η ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Με ενδιαφέρει όταν αύριο, αντί να έχετε 500.000 κόσμο έξω από τη Βουλή, 300, 400, 500, έχετε 2 εκατομμύρια. Με 500 μέτρα παρακάτω, τους αλλοδαπούς. Πώς θα διαχειριστείτε αυτή την εσωτερική πλέον κρίση. Μάλιστα. Τώρα βάλατε δύο άλλα ζητήματα δύσκολα και ο κόσμος σηκώνει τα χέρια του, αλλά εγώ να πω πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα, όταν λέτε για θέματα τόσο μεγάλα για την ανεργία, εγώ έρχομαι ακόμα πιο επιθετικά και απαντάω με τη λέξη επενδύσεις. Και βεβαίως, αν μιλήσετε για ένα κόμμα το οποίο λέει ότι πρέπει να φύγουμε από το ευρώ και να φύγουμε και από το ΝΑΤΟ, πείτε μου από ποια χώρα πρόκειται να έρθει επένδυση. Εγώ δεν ξέρω καμία. Ίσως η Ρωσία και η Κίνα, αν θελήσουν να γίνουν βαγή ιδρύματα. Δεν το ξέρω. Αλλά μισό, όχι, λέμε για την ανεργία. Πρέπει να βοηθήσουμε μέσα από επενδύσεις. Η επενδύση είναι το κυριότερο απ' όλα. Και ταυτόχρονα, όσο μπορούμε, τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, για να το πω στη γλώσσα σας, που έχει τον υψηλότερο πολλαπλασιαστή, 1,8, το γνωρίζετε. Για το θέμα τώρα ότι θα περιμένουν πιο κάτω οι μετανάστες, είναι ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, να το συζητήσουμε εξ αρχής, τεράστιο για μένα. Εγώ είμαι πάρα πολύ σκληρός πλέον σε αυτή την υπόθεση. Πιστεύω ότι αυτό δεν πάει άλλο. Πιστεύω ότι πρέπει να ανατραπεί από τη βάση του ο νόμος Ραγκούση. Πιστεύω ότι οι μετανάστες πρέπει να φύγουν όσοι είναι παράνομοι από την Ελλάδα. Δεν ξέρω κανένα μέρος του κόσμου που να κρατάει παρανόμους. Δεν ξέρω κανένα μέρος του κόσμου που ο αρχηγός κόμματος να λέει την ώρα της μεγίστης ανεργίας ότι πρέπει να δοθεί επίδομα ανεργίας και στους μετανάστες. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Λες και υπήρχαν χρήματα, δεν θα λείπαν από τους βαρέους ασθενούντες. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν θέλετε, οι μετανάστες είναι ξεχωριστό και πρέπει να το συζητήσουμε επίσης. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Το ξέρω. Αλλά το ερώτημά μου είναι κάτι απλό. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι θα έπρεπε όλα τα κόμματα να είχαν ψηφίσει το μνημόνιο και την Δανειακή Σύμβαση. Διότι δεν είπα ποτέ αυτό. Εγώ είμαι εναντίον του μνημονίου, δεν με καταλάβατε. Εγώ επιμένω στην άποψή μου ότι θα. Εγώ μίλησα για Δανειακή Σύμβαση. Ακούστε μας κάτι. Αυτή εγώ είμαι υπέρ της αλλαγής του μνημονίου. Μπροστά μας, εάν πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον ελληνικό λαό, έχουμε. Θέλετε να είναι με το ευρώ 10 χρόνια μέχρι να αρχίσουμε να παίρνουμε μια ανάσα. Θέλετε με τη δραχμή να είναι 15. Ας είναι 15. Ας είναι 20. Το κρίνει ο ελληνικός λαός αυτό. Μπορείτε να μου πείτε τα επόμενα 10 χρόνια πώς θα τα διαχειριστείτε με τέτοια κοινωνικούς ρυθμούς και τεράστιες διαφοροποιήσεις. Στους μεν που θα έχουν έστω και τα 10 ευρώ και στους δε που δεν θα έχουν ούτε φαγητό. Προηγουμένως εξήγησα ακριβώς πώς θα βγούμε και πώς θα ανακάμψουμε. Το είπα από τα ΕΣΠΑ μέχρι τα τελευταία κονδύλια που είπα. Ελάτε, το όνομά σας και την ερώτησή σας. Δημήτρης Θωμάς, δημόσιος υπάλληλος. Θα χρησιμοποιήσω μερικές λέξεις από εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, στην εισαγωγή σας. Να ρωτήσω το εξής. Οι πολίτες στις τελευταίες εκλογές αποδοκίμασαν πολιτικές και πολιτικούς. Πρόεδρε, με ποιους τώρα κυβερνήσετε? Ωραία, μια γρήγορη ερώτηση. Λοιπόν, να απαντήσω. Ελάτε. Πρώτα απ' όλα, εγώ πιστεύω ότι έκανα καθαρό από την πρώτη στιγμή που είδα το αποτέλεσμα των εκλογών ότι πήρα το μήνυμα. Και το μήνυμα του ελληνικού λαού ήταν σύνθεση, δηλαδή συνεργασία από τη μία, αλλά παραμονή στο ευρώ. Εγώ με οποιονδήποτε πιστεύει στη συνεργασία με όρο την παραμονή στο ευρώ συν την αλλαγή των όρων του μνημονίου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή και με το ΠΑΣΟΚ. Κανένα, με οποιονδήποτε.
δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με ιονδήποτε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αρκεί να δηλώσει ότι είναι υπέρ της αλλαγής του μνημονίου στον τομέα που λέγεται ανάπτυξη και που επιμένω εγώ 100 φορές την ημέρα, λέω αυτή τη λέξη ανάπτυξη, δηλαδή θέση εργασίας, από τη μία, και από την άλλη να υπάρχει παραμονή στο ευρώ. Με αυτούς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Και άλλη μία γρήγορη ερώτηση, πιστεύω. Έγινε μία καταγραφή από το ΙΚΑ των συνταξιούχων. Εμείς, σαν Υπουργείο Υγείας, καταγράψαμε τους δικαιούχους των κοινωνικών επιδομάτων. Βρήκαμε αρκετούς που είχαν εκλέψει. Δεν έχει επιστραφεί ούτε σέντς. Τελικά, αυτό το κράτος θα πάρει πίσω τα κλεμμένα. Και αν τα πάρει, θα τα ρίξει αυτά στο κουβά, χωρίς πάτος του χρέους, ή θα τα δώσει στις αντίστοιχες ομάδες. Γι' αυτό προηγουμένως φωνάζα και έλεγα ότι πρέπει να έχουμε το χρόνο να εντοπίσουμε εκείνες τις αιστείες της διαφθοράς. Για παράδειγμα, ποιος θα πίστευε ένα χρόνο πριν από σήμερα ότι θα είχαν βρεθεί μέσα σε ένα χρόνο 1 δισεκατομμύριο από συντάξεις Μαϊμού? Αυτές οι συντάξεις Μαϊμού βρέθηκαν, εντοπίστηκαν και πρέπει να βρεθούν και οι άλλοι χώροι όπου συμβαίνουν αντίστοιχα πράγματα. Εκεί είμαστε υποχρεωμένοι να τα κοιτάξουμε. Και γι' αυτό σας λέω. Τα χρήματα πώς θα πάρουμε, λέει. Πώς θα πάρουμε πίσω τα χρήματα. Πίσω τα χρήματα από αυτούς οι οποίοι είχαν τις συντάξεις Μαϊμού. Από αυτούς οι οποίοι έπαιρναν παράνομα τις συντάξεις. Να σας πω κάτι. Και ασφαλώς. Από εκείνο είναι λίγο δύσκολο να τα πάρεις πίσω. Αλλά γενικά. Συγγενείς. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι όταν αυτό διαπιστωθεί, όταν αυτό καταγραφεί ότι ο ΤΑΔΕ έκλεβε, στο μέτρο που επιτρέψτε μου να πω δεν είναι κανένα φτωχαδάκι, γιατί έτσι το αισθάνομαι να το πω, αλλά είναι κάποιος, κάποια δυνατότητα είχε, εγώ και το φτωχαδάκι αναγκαστικά θα πάει, γιατί έτσι είναι η δικαιοσύνη. Όλοι αυτοί θα τους περιποιηθεί η δικαιοσύνη στο 100% για να το επιστρέψουν πίσω. Ελάτε, όνομα και ερώτηση. Είμαι ο Ζέκιος Λάμπρος, υποστράτηγος εν αποστρατεία. Κύριε Πρόεδρε, έχω ένα κακό ελάττωμα. Είμαι από γέννηση μνήμου νεοδημοκράτης. Το κόμμα αυτό... τον άλλον ελπίζω να μην είστε. Θα το δείτε. Θα το δείτε. Το κόμμα αυτό αρκετές φορές με πίκρανε στην καριέρα μου. Αλλά ειδικότερα τα 2 τελευταία χρόνια με έχει σκάσει. Να πούμε κάποιες αλήθειες, κύριε Πρόεδρε. Όσο θέλετε. Μάλιστα. Δεν με πείσατε γιατί δεν κάναμε εκλογές το Δεκέμβριο. Τελεία. Σας είπα ξεκάθαρα. Θέλω εξηγήσεις. Έπρεπε να γίνει το κούρεμα. Τελεία. Δεν έχω άλλη. Με το κούρεμα... Έχω άλλη απάντηση. Αλλιώς πηγαίναμε στη Δραχμή. Επιτρέπετε. Ξεκάθαρα. Με το κούρεμα διαλύσατε με τη σύμπραξή σας εξ ολοκλήρω τη μεσαία τάξη. Το κούρεμα εμείς το αισθανόμαστε σαν μείωση σύνταξης και μισθού. Απλά τα πράγματα. Μιλάμε τώρα για τους ομολογιούχους το κούρεμα. Μιλάμε εκείνοι οι οποίοι χρωστά. Όχι αυτό, τα ταμεία. Μισό λεπτάκι. Γιατί? Μισό λεπτάκι. Για τα ταμεία σας είπα. Προηγουμένως απάντησα. Δεν κουρευτήκανε. Ασφαλώς κουρευτήκανε. Έχω απάντηση σε αυτό. Πώς θα τα πάρουν πίσω? Έχω απάντηση. Όχι. Να την ακούσουμε. Η απάντηση είναι ότι τόσο οι ομολογιούχοι, με τους οποίους έχω συναντηθεί πολλές φορές, τον πρόεδρό τους και όλους, όσο και τα ταμεία, υπάρχει μια διαδικασία που έχει μπει μπροστά και η οποία μάλιστα έχει και την έγκριση, προσέξτε, την πιο δύσκολη, του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Ότι είναι δυνατόν από τα χρήματα τα οποία είχαν δοθεί για την αποζημίωση του μισού. Δεν είναι, το μισό χάθηκε. Από αυτά που δόθηκαν για την αποζημίωση του άλλου μισού, αυτό το 15%, για το 15 λέω που δόθηκε με φρέσκο χρήμα, έχει βγει μια μελέτη, στην οποία είμαι. Αυτή η μελέτη προβλέπει ότι με αυτά τα χρήματα, δεν είναι μόνο νομόλογο, ένα κομμάτι έχει δοθεί σε ΚΑΣ. Διακόπτεται χωρίς μικρόφωνο και ακούτε μόνο εσείς τον εαυτό σας. Θα σας παρακαλέσω, θα έρθω από εκεί σε λίγο. Αυτή τη διαδικασία, να μην πάμε μακριά, εν πάση περιπτώσει, είναι δυνατόν με τις σημερινές τιμές αυτών των μετοχών που είναι πάρα πολύ χαμηλές, των ομολόγων που είναι πάρα πολύ χαμηλές, να υπάρχει μια διαδικασία τέτοια, η οποία θα αποδώσει και πάλι στο 100% και στα ασφαλιστικά ταμεία και στους ομολογιούχους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Και επιπλέον, θέλω να σας πω ότι προβλέπεται από το πρόγραμμά μας ότι για το ζήτημα που λέγεται ασφαλιστικά ταμεία, εμείς θα προβλέψουμε από την ακίνητη περιουσία, από την περιουσία, εν πάση περιπτώσει, του δημοσίου του κράτους, να δοθούν αποζημιώσεις σε αυτά τα ταμεία. Διότι διαφορετικά τα ταμεία καήκαν.
Ας το ελπίσουμε. Δεν έκανα ερώτηση. Ολοκληρώστε. Δεν έκανα ερώτηση. Α, χωρίς ερώτηση μιλάμε μισή ώρα. Αλήθεια. Ελάτε, κάντε την ερώτηση. Είπατε για τις αδικίες στο πρόγραμμά σας, λέτε, και περίμενα να το ρωτήσω, με προλάβανε κάποιοι κύριοι πιο μπροστά, αλλά δεν μου άρεσε απάντηση. Δηλαδή πάλι 20... θα μου πείτε μετά ότι δεν κάνατε ερώτηση, γιατί πάλι κάνετε σχόλιο. Είναι το τελευταίο. Ένα 20 με 30% των εργαζομένων δεν έχει πειραχτεί από την κρίση. Αυτούς δεν θα τους πιάσετε ποτέ. Δηλαδή μόνον θα δικαιώσετε... Ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν πειραχτεί. Ποιοι είναι αυτοί. Διευθυντές οργανισμών. Στρατηγέ είσαι και μαρτυριάρης, βλέπω. Έχω άδικο. Δίνεις αυτούς που δεν πιάσαν. Έχω άδικο. Ποια δικαιοσύνη μιλάμε. Εκεί που δεν έχουν πειραχτεί οι υψηλόμισθοι, οι υψηλόβαθμοι, ό,τι θέλετε πείτε το, Τράπεζα της Ελλάδος μου λένε εδώ πέρα, ασφαλέστατα θα είναι απαράδεκτο. Δεν το γνωρίζω αυτό που λέτε. Εκεί που πρέπει να πειραχθούν, έχει πειραχθεί ο χαμηλός συνταξιούχος και μου λέει η Τράπεζα της Ελλάδος. Κύριε Νικολάου, το έκλειψα το μικρόφωνο. Με ποιους θα κυβερνήσετε. Όχι με ποιο κόμμα. Συγγνώμη, με ποιους τι εννοείτε. Με ποιους, με αυτούς που κληρονομήσατε από τον κύριο Καραμαλή και κατέρευσε χωρίς να το καταλάβουμε το γιατί, ή με τους δανεικούς από τον πρωθυπουργό του Τιτανικού. 8 ερωτήσεις κάνατε, στρατηγέ. Στρατηγέ, εδώ είμαι εγώ στρατηγός, στην καρέκλα σου. Και θα πάρω απάντηση. Βεβαίως, αμέσως. Ποιους θα κάνετε υπουργούς εννοεί. Στρατηγέ, όπως θυμάσαι από το στράτευμα, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν και σταγματάρχες και ταξίαρχοι και από κάτω κτλ. Οι διάφοροι. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορικά κυβερνήσει πολλές φορές τον τόπο. Το ερώτημα πραγματικά, αν υπάρχει κυβερνησιμότητα, θα έπρεπε να ήταν προς το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Θα έπρεπε να ήταν προς το ΣΥΡΙΖΑ με ποιους θα κυβερνήσουν. Εγώ μπορώ να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία διαθέτει πλούσιο υλικό. Δεν είναι ανάγκη να είναι εκείνη που ήταν, προσέξτε με. Αλλά το κυριότερο, έχω έρθει και έχω κάνει μια μεγάλη τομή στα πράγματα. Έχω πει ότι εγώ πιστεύω και είναι στα θέματα των αλλαγών του Συντάγματος ότι θα πρέπει να γίνει επιτέλους ο διαχωρισμός εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας. Δεν μπορείς να είσαι, κύριε, ταυτόχρονα υπουργός και βουλευτής. Δέσμευση. Αυτό, δέσμευση 100% δικιά μου άποψη. Καθίστε. Κυρίαρχη άποψή μου είναι. Πείτε αλλά μου... προσέξτε, αυτό δεν θα γίνει σε μια μέρα μέσα. Αυτό θα προσπαθήσω από την πρώτη στιγμή να φέρω εκτός Βουλής άτομα σε θέσεις υπουργικές ακόμα, όχι επειδή πρέπει να είναι αυτοί, επειδή έχω ένα κριτήριο, αξιοσύνη, όποιος είναι καλύτερος. Μάλιστα. Και δεν σας κρύβω για να τελειώσω, Νίκο, συγγνώμη, ότι ήδη έχω προσπαθήσει από το χώρο τον επιχειρηματικό, από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιάτσα και οι οποίοι αποδίδουν και είναι γνωστοί ότι είναι πετυχημένοι. Έχω προσπαθήσει. Είναι δύσκολο να βρεθούν σήμερα, διότι ο καθένας προστατεύει την εταιρεία του και το κομπόδεμά του. Είναι δύσκολο σήμερα. Αλλά σας λέω ότι η Ελλάδα έχει εκπληκτικά πρόσωπα τα οποία μπορούν σε θέσεις συγκεκριμένες να αποδώσουν τα μέγιστα. Μάλιστα. Και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω. Πώς είναι το όνομά σας? Σάβας Χαράλαμπος. Ο κύριος Σάβας Χαράλαμπος θα κάνει την πρώτη ερώτηση μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Πάω και στον Κινέζο. Έχω δεκάδες ερωτήματα που φτάνουν στο ενικός.gr με mail, πρόεδρε, και δεκάδες ερωτήματα στο Twitter. Δεν ξέρω τι να έχει γίνει, ένας κατακλυσμός στο διαδίκτυο. Ερώτηση από το φίλο Σπύρο. Θα συνεργαστεί ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Τσίπρα αν το εθνικό συμφέρον το επιβάλλει? Θα μπορούσαν να σχηματίσουν οικουμενική κυβέρνηση μαζί? Όπως γράψατε, μου λέει εδώ, μου τη λέει κιόλας, στο τελευταίο σας άρθρο, κύριε Χατζηνικολάου, στη Real News, με τον αρχηγό του πρώτου κόμματος πρωθυπουργό και του δεύτερου αντιπρόεδρο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να συνεργαστώ με ιονδήποτε, αρκεί αυτός ο οποιοσδήποτε να θέλει την αλλαγή του μνημονίου στον τομέα που λέγεται τροποποιούμε όλα εκείνα τα οποία δημιουργούν ύφεση και ανεργία υπέρ της ανάπτυξης, και σε εκείνον ο οποίος θα είναι πεπισμένος ότι πρέπει να μείνουμε στο ευρώ. Φοβάμαι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι από εκείνους που εγώ τώρα περιγράφω. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, η πρώτη επίσκεψη στο εξωτερικό να είναι να πει τον κύριο Ολάν, τον καινούριο πρόεδρο της Γαλλίας, Ολανδρέου. Δεν πιστεύω ότι έχει αυτή τη στιγμή ο ίδιος πιστεί ότι θα πρέπει να βοηθήσει καν
εκείνους για τους οποίους εγώ αγωνίζομαι. Όταν εγώ λέω ότι πρέπει να δώσουμε τα λεφτά στους χαμηλοσυνταξιούχους, δεν μπορεί να έρχεται ο κ. Τσίπρας και να λέει ότι θα πάρουν όλοι οι μετανάστες, ούτε μπορεί να λέει ότι θα μπει φόρος στις καταθέσεις, ούτε μπορεί να λέει ότι θα μπει φόρος στα εισοδήματα πάνω από 50.000 και ταυτόχρονα, προσέξτε κύριε Χατζηνικολάου, να λέει ότι αυτοί είναι γύρω στους 750.000 και ψάχνω και είναι 33.000 μόνο αυτοί. Επομένως, αισθάνομαι ότι υπάρχει ένας φανατισμός εναντίον της ανάπτυξης αυτό το χώρο. Επιτρέψτε να σας πω κάτι από το χωριό μου. Διακοπή γιατί... που έρχεται από το Twitter. Κώστας Χολέβας, λέω και το όνομα. Τι έχει μεγαλύτερη αξία, Πρόεδρε, η συγκυβέρνηση δεξιάς-αριστεράς με δυνατή απάντηση στη Μέρκελ ή η εύκολη συγκυβέρνηση με όλες τις δεξιές συνιστώσεις και το μισοπεθαμένο Πασόκ? Πρώτα απ' όλα να δούμε την πολιτική αριθμητική. Μετά τις εκλογές πρέπει να μετρήσουμε την πολιτική αριθμητική και να δούμε. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Όταν σήμερα η Ελλάδα πεινάει... Πάντως το να είναι τα δύο μεγαλύτερα κόμματα σε μια κυβέρνηση δίνει πολύ ισχυρό σήμα. Σας επαναλαμβάνω ότι εγώ και ο συμβολισμός θα μ' άρεσε. Αρκεί να γνωρίζω ότι αγωνιζόμαστε και οι δύο να κρατηθεί η Ελλάδα στο ευρώ. Διότι εδώ ακούγονται πάρα πολλά περίεργα πράγματα. Έτσι λέει πάντως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι είναι υπέρ της παραμονής. Αυτό το καταγγέλει. Δεν λέει το αντίθετο. Με την καταγγελία όμως τελείωσε, πέθανε. Αυτό το είπε και ο Μοσκοβισή, το είπε ακόμα και ο Μπορεί όμως να ξεκινάει κανείς μια διαπραγμάτευση χωρίς να υπάρχει η γραμμή άμυνας της καταγγελίας? Εσείς με ρωτάτε εμένα. Ρωτώ εσάς. Θα μπορούσα εγώ να συνεργαστώ. Όχι, θέλω να πω, αν ξεκινάς μια διαπραγμάτευση και ο άλλος ξέρει ότι είσαι εκ των προτέρων δεδομένος, μπορείς να κάνεις διαπραγμάτευση? Κοιτάξτε κάτι. Δεν πρέπει να υπάρχει η απειλή στον αέρα ότι έχεις και μια άλλη γραμμή άμυνας, ένα άλλο καταφύγιο? Ασφαλέστατα πρέπει να υπάρχει απειλή και ασφαλέστατα θα δούμε εκείνη την ώρα και με βάση, επαναλαμβάνω, την πολιτική αριθμητική, με ποιους μπορούμε να σχηματίσουμε αυτές τις δυνατές ενώσεις για να μπορέσουμε να κάνουμε την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος στην Ευρώπη. Εμένα εκείνη το ζητούμενο. Φοβάμαι όμως ότι ήδη ο κύριος Τσίπρας έχει αρχίσει να κατεδαφίζει αντί να σχηματίζει συμμαχίες στην Ευρώπη με αυτά τα οποία έκανε. Φοβάμαι ότι από πλευράς συγκεκριμένων θέσεων έχει πρόβλημα με ζητήματα τα οποία εγώ θεωρώ ότι είναι και για τον τελευταίο Έλληνα ξεκάθαρα. Παράδειγμα, λέει, δεν πρέπει να έρχονται ξένοι πλούσιοι τουρίστες και να δημιουργούνται πλούσιες περιοχές υποδοχής των τουριστών. Δηλαδή, για να το πω για την νεολαία που μας ακούει, το ότι ήρθε ο Μπέκαμ στο χωριό μου, στην Πύλο, στο Κώστα Ναβαρίνο, του καπτάν Βασίλη του Κωνσταντακόπουλου, αυτή η τεράστια επένδυση που τον πήρε τον άνθρωπο 20 χρόνια μέσα στη γραφειοκρατία για να τελειώσει, είναι κάτι το οποίο εγώ πρέπει να το καταγγείλω, γιατί ήρθες κύριε Μπέκαμ μαζί με τρεις άλλους πλούσιους Άραβες? Σε καμία περίπτωση. Τους θέλουμε. Ιδιαίτερα σήμερα θέλουμε όλο τον κόσμο. Έχω επίσης προβλήματα, αν θέλετε να σας πω, από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεφύγει και σε ορισμένα άλλα ζητήματα. Δηλαδή, θα μου πει η Ευρώπη, εντάξει ρε Αντώνη, πας με τον Τσίπρα, εντάξει. Δεν θέλει το ευρώ, τώρα το θέλει, εντάξει. Δεν θέλει και το ΝΑΤΟ. Υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα που τους δίνει επιχειρήματα προκειμένου να μην είναι εύκολη αυτή η συμβίωση. Και ένα από τα επιχειρήματα σίγουρα είναι ότι υπάρχει αρχηγός συνιστώσας Ρόζα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατέθεται υπέρ τρομοκρατών, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει όλα να τα δούμε από την αρχή, υπέρ του Κουφοντίνα, ότι είναι ευγενής άνθρωπος και αγωνιστής δημοκρατίας. Θα πρέπει να πούμε ότι εγώ έχω πρόβλημα στα εξωτερικά θέματα όταν η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ με εντολή του κόμματος πήγε στα Σκόπια για να διαδηλώσει μαζί με τους Σκοπιανούς κατά της Ελλάδος που δεν τους θέλει να τους δώσει το όνομα Μακεδονία. Έχω πρόβλημα όταν λέει την ώρα που έχουμε το θέμα το μεγάλο με τους μετανάστες ότι πρέπει να αφοπλιστεί η αστυνομία. Έχω πρόβλημα όταν λέει ότι πρέπει να καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Και το γνωρίζω ότι δεν πρόκειται να γίνει. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου κάποτε το είχε πει και τελικά δεν έγινε γιατί δεν γινόταν έτσι να γίνει. Έχω πρόβλημα όταν λέει για αφοπλισμό με την Τουρκία ξεκάθαρο. Και θέλω να σας πω κάτι. Προχθές έτυχε να ανοίξω εγώ την τηλεόραση. Γιατί δυστυχώς δεν προλαβαίνω πολύ ώρα να ακούω και βλέπω κάποιον κύριο συμπαθέστατο, αν δεν κάνω λάθος, Αλάφας, Καγιάφας, κάπως λεγόταν από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, Μπαλάφας, Μπαλάφας έχετε δει, ο οποίος είπε το εξής καταπληκτικό σε μια ερώτηση του Μάκη του Κουρί. Του λέει, και τι θα γίνει ρε φίλε, του λέει ο Μάκης, εάν η Τουρκία αντιδράσει σε αυτό το πράγμα και τα λοιπά που πας να κάνεις? Και λέει, το εκπληκτικό, θα το ρισκάρουμε. Και μου ήρθε στο νου η συνέντευξη Τσίπρα στους Times της Νέας Υόρκης, ο οποίος λέει ότι παίζει πόκερ κτλ.
Ευγενές άθλημα το πόκερ, δεν έχω κανένα πρόβλημα κτλ. Την άλλη πατάει το κουμπί, λέει το ατομικού αντιδραστήρα και θα φύγει η βόμβα. Το πόκερ και τη διακινδύνευση σπίτι σου. Όχι με την Ελλάδα. Αυτά δεν παίζονται. Είναι ζητήματα που δεν παίζονται. Και επιτρέψτε μου ακόμα να πω ένα θέμα. Εγώ αύριο θέλω την ΑΟΣ που σας είπα. Και επιμένω για την ΑΟΣ, το θεωρώ το μεγαλύτερο υλικό πλούτο που έχουμε και δεν το έχουμε ακόμα βγάλει. Αν εγώ δεν έχω το ΝΑΤΟ, δεν έχω την Ευρώπη και αντίθετα πρέπει να τα έχω καλά με την Τουρκία που εκεί έχω το πρόβλημα. Σας ρωτώ πρακτικά σε αυτή τη συνέβρεση με τον Τσίπρα που δεν έχω κανένα πρόβλημα, σας το λέω από πριν. Πώς θα τα βρούμε? Είναι ζητήματα μεγάλα τα οποία νομίζω ότι θα πρέπει τον κάθε Έλληνα να τον βάλουν σε μια σκέψη κτλ. Δηλαδή δρόμος ευθύνης, δρόμος ανευθυνότητας. Μάλιστα. Το όνομά σας και την ερώτηση. Σάββας Χαράλαμπος. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μου πείτε αν πιστεύετε ότι ένα τμήμα της ανάπτυξης μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αποκέντρωσης. Και τι εννοώ. Τυχαίνει και κατάγομαι από τον Εύρο, από ένα χωριό του Εύρου. Κάθε καλοκαίρι που επισκέπτομαι εκεί τα μέρη, διαπιστώνω μια... Από ποιο χωριό? Λαγινά. Διαπιστώνω, αντικρίζω μάλλον μια θλιβερή εικόνα. Χωριά ερημωμένα, να ζουν μόνο ηλικιωμένοι, οι οποίοι και αυτή μέρα με τη μέρα λιγοστεύουν. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω την εξής ερώτηση. Μήπως πρέπει κάποια από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ να διατεθούν έτσι ώστε νέοι άνεργοι που ζουν σε πόλεις, που είναι απελπισμένοι, που αναγκάζονται να αλλάξουν χώρα, μήπως πρέπει να δοθούν κίνητρα και να γίνει κάποιο σχεδιασμό ώστε να βρουν μια δουλειά στην επαρχία και παράλληλα να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας με δασκάλους, με γιατρούς, με παιδιά? Μάλιστα. Συμφωνώ μαζί σας 100%. Το θεωρώ κορυφαίο ζήτημα. Θα πρέπει. Και να σας πω και κάτι ακόμα, ότι υπάρχουν και ειδικά κονδύλια από την Ευρώπη που προβλέπονται για κάτι τέτοιο. Υπάρχει ειδική ανάγκη από την Ελλάδα να δείξει μέρημνα για τις περιοχές αυτές τις ακριτικές. Εγώ δεν λέω ότι από εκεί τελειώνει η Ελλάδα, εκεί ξεκινάει η Ελλάδα για μένα. Αλλά είναι πολυσήμαντο το να δοθεί το δικαίωμα στο νέο το παιδί σήμερα να βρει δουλειά, παράδειγμα αγροτοτουρισμός, να φτιάξει σπίτια παλιών χωριών εγκαταλελειμμένων. Θα το δείτε σε πολλές πλευρές της Ελλάδας και να βρει εκεί πέρα τον ειδικό τουρισμό που μετράει. Παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω πάντα με παραδείγματα. Στη Γερμανία και ιδιαίτερα στην περιοχή της Βαυαρίας υπάρχει μια τρέλα με τουρίστες οι οποίοι θέλουν να πηγαίνουν σε διάφορα σημεία με το ποδήλατο σε παλιά εγκαταλελειμμένα χωριά, τα οποία να το δουν πώς ήταν κάποτε κτλ. Και να δουν ένα σύγχρονο λιοτριβιό σήμερα και ένα πώς ήταν παλιά. Τέτοιου είδους διάσταση έχει ο δικός ο τουρισμός. Μπορούμε να βρούμε, άμα θέλουμε, πάρα πολλά πράγματα. Να σας πω για τους Κινέζους ότι έχουν τρέλα με τις πέτρες. Τα μετέωρα θα έπρεπε να ήταν πρώτος σταθμός να τους δείχνουμε. Να σας πω για τους Ρώσους ότι έχουν τρέλα με τον τουρισμό και ιδιαίτερα με τον μοναστηριακό τουρισμό. Και εμείς καθόμαστε εδώ πέρα και δεν τους έχουμε φέρει να κάνουν κάτι τέτοιο. Και δεν τους λέμε ότι όποιος έχει μπει δεύτερη φορά και έχει πάρει τη βίζα, μετά από μια γραφειοκρατία αφόρητη, όπως ξέρετε που υπάρχει, θα σου δίνουμε το multi visa επιπλέον επί τόπου για να έρχεσαι όσο θέλεις, αφού έχεις ήδη έρθει δύο φορές. Υπάρχουν δυνατότητες να σπάσουμε τα άλατα της γραφειοκρατίας και να προχωρήσουμε. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Λέγομαι Βέρα. Εγώ έχω σχέση με νέα βίσα. Έχει ωραία σουκλάκια εκεί ο Χρήστος στην πλατεία. Ελάτε. Όχι, να προχωρήσουμε, σας παρακαλώ. Ελάτε. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Βέρα Τρακίδου. Είμαι υπάλληλος της Τράπεζας της Ελλάδος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σας ρωτήθηκε ευρώ πάση θυσία. Εσάς έχουν μειωθεί οι αποδοχές σας καθόλου την τελευταία διετία για να πιαστώ από τους στρατηγούς? Έχουν μειωθεί αρκετά, ναι. Έχουν μειωθεί. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Λέτε ευρώ πάση θυσία. Αυτό πρέπει να έχει κάποιο όριο. Έχετε ένα όριο. Όριο στις αυτοκτονίες, όριο στην ανεργία, όριο στη φτώχεια. Δεν απαντήσατε συγκεκριμένα. Δεν θέλουμε να μας πείτε ποια είναι τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα. Εγώ του να πάμε στην γραφή. Συγγνώμη να τελειώσω. Έχω βάλει τις αυτοκτονίες κάτω και λέω μέχρι εκεί επιτρέπετε, παραπάνω δεν κάνει. Τώρα αστείευεστε. Είναι ποτέ δυνατόν εγώ να έχω βάλει όριο αυτοκτονία? Δηλαδή, αν έρθουν οι Ευρωπαίοι τώρα και πούνε ότι θα εγκατασταθούμε στο Μαξίμου και θα ορίζουμε τα της χώρας σας, εσείς θα το δεχτείτε για να μην πάμε στη δραχμή? Προφανώς δεν πρόκειται να δεχτώ ποτέ κάτι τέτοιο. Άρα έχετε κάποιο όριο. Δηλαδή υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο θα πείτε τέρμα. Την κρίσιμη λέξη για να συνεννοούμαστε γρήγορα και νευρικά. Εθνική αξιοπρέπεια.
Είναι το όριό μου. Είναι το όριό μου. Ωραία. Είναι το όριό μου, το δικό μου. Και σας επαναλαμβάνω, αυτοί οι οποίοι έχουν πρόβλημα, διότι εγώ αυτό που έκανα, δηλαδή τη δανειακή σύμβαση, τη θεωρώ ότι ήταν αξιοπρεπές και σωστό για τον τόπο μου, υπάρχουν άλλοι που δεν το θεωρούν. Αλλά σας λέω το προσωπικό μου το όριο. Με ρωτήσατε για το δικό μου το όριο. Θεωρώ ότι είναι αναξιοπρεπές να έρθει οποιοδήποτε και να παίζει εδώ πέρα το ρόλο του Επιτρόπου. Έγινε μια τέτοια κουβέντα και το διέψευσε άλλωστε η Ευρώπη. Άρα σε αυτή την περίπτωση λέτε ότι θα πείτε δεν μπορούμε να μείνουμε στο ευρώ, θα πάμε στην δραχμή. Αν σας αναγκάσουν οι Ευρωπαίοι να μένουμε εκείνοι στο Μαξίμου. Αν σας αναγκάσουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν είναι, δεν είναι. Είναι υποθετικά. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Είπατε ότι δεν είστε υπέρ του μνημονίου. Αλλά διαγράψατε τόσα στελέχη σας επειδή δεν ψηφίσανε το μνημόνιο. Πώς λέτε ότι δεν είστε υπέρ του μνημονίου? Δεν ήταν το μνημόνιο, ήταν η δανειακή σύμβαση. Και να σας το πω από την αρχή. Φανταστείτε να έχει γίνει ανάποδα το θέμα. Φανταστείτε, με συγχωρείς Νίκο, φανταστείτε να έχει γίνει ανάποδα το θέμα. Να είχα δηλαδή εγώ ψηφίσει στην αρχή υπέρ του μνημονίου και μετά κατά της δανειακής σύμβασης. Αυτή θα ήταν η εθνική κολοτούμπα του αιώνα και ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να έχει κάνει ο Σαμαράς. Εγώ ψήφισα κατά του μνημονίου και υπέρ της δανειακής σύμβασης για να αλλάξει το μνημόνιο. Και πρέπει να είναι ξεκάθαρη αυτή η θέση μου. Ελάτε. Καθόλου Ελένη και είμαι εκπαιδευτικός. Είπατε προηγουμένως για εθνική αξιοπρέπεια. Δεν το σχολιάζω καθόλου. Είμαι τελείως αντίθετη με αυτό που λέτε. Και λέω το εξής, ότι εγώ προσωπικά παρακολουθώντας τις πολιτικές εξελίξεις και κοινωνικές, κατάλαβα ότι η ορίμανση που έπρεπε να έχει συμβεί σε εσάς όλους τους πολιτικούς δεν υπήρξε ποτέ. Και όχι μόνον αυτό, εσείς με τις πολιτικές σας θέσεις, χωρίς τη συγκατάθεσή μας, ασελγήσατε πάνω σε έναν ολόκληρο ελληνικό λαό, του εμφυτεύσατε συναισθήματα αναξιοπιστίας, αναξιοπρέπειας, προδοσίας, ντροπής, έσχους, με σκοπό τι? Να ξεπουλήσετε, μισό λεπτάκι, να ξεπουλήσετε μια ολόκληρη χώρα. Σας ρωτώ λοιπόν, για να ανακτήσουμε όλοι εμείς ταυτότητα και ελπίδα, σήμερα, ως πολίτες αυτού του κόσμου, εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη αυτού του καρπού που εσείς οι ίδιοι κάνατε? Και αν την αναλαμβάνετε αυτή την ευθύνη, είστε έτοιμοι να παραιτηθείτε από πολιτική αρχηγή, από πολιτικές ταυτότητες και να σταθείτε άνεργοι δίπλα μας, όπως είμαστε πάρα πολλοί από εδώ μέσα? Και αν όχι, είσαστε έτοιμοι να δεχτείτε τις αποδείξεις και να βρεθείτε αντίκρι μας? Εγώ, φίλοι μου, ήμουνα υπουργός των εξωτερικών όταν θα ήσουν πολύ μικρό παιδί. Το 1989 41, μου επιτρέψει. Το 89 σκέψεις πως ήσουν, θα δεις. Και τότε πήγα 11 χρόνια και έμεινα σπίτι μου. Για αυτό που εγώ θεωρούσα αξιοπρεπές. Είμαι σίγουρος ότι διαφωνούμε. Απολύτως. Για το θέμα το μακεδονικό. Διαφωνούμε απολύτως. Για αυτό το θέμα εγώ, εν πάση περιπτώσει που εγώ το θεώρησα. Πάλι ο καθένας βάζει το δικό του σύνορο. Το θεώρησα αξιοπρεπές, έμεινα σπίτι μου. Επομένως αυτή τη θυσία προσωπικά σε μένα. Μην λέτε ότι δεν την έχω κάνει. Την έχω κάνει και την ξέρω πάρα πολύ καλά. Και αν χρειαστεί θα την ξανακάνω. Εγώ κριτήριο έχω την πατρίδα μου και τίποτα παραπάνω. Μα συγγνώμη, από κύριε εκεί και πέρα μπορεί να διαφωνούμε. Έχετε, θα μπορεί να διαφωνούμε. Τώρα, μπορεί να διαφωνούμε. Μπορεί να διαφωνούμε. Στο Νίκος. Ποια ευθύνη έχετε? Αν έχετε ευθύνη, παραιτηθείτε. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν το λέω προσωπικά σε εσάς. Το λέω σε όλους τους βουλευτές που είσαστε μέσα στη Βουλή. Και ήμασταν έξω 3 εκατομμύρια άνθρωποι και δεν ακούγατε κανέναν. Συγγνώμη, δεν έγινα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επειδή έχετε μια αίσθηση ίσως λαϊκής κυριαρχίας διαφορετική από τη δικιά μου. Όχι, δεν η λαϊκή κυριαρχία βγαίνει από την κάλπη. Βγαίνει από την κάλπη. Ναι, βέβαια. Κόσμος μας ψήφισε και εμάς. Μπορεί να μην συμφωνεί με εσάς. Αλλά προς Θεού και εμάς, κόσμος μας ψήφισε. Εσείς, λοιπόν, αυτό ακριβώς. Επειδή ήταν ένα μεγάλο λαϊκό γλέντι όλη αυτή η ιστορία τόσα χρόνια. Και συγγνώμη που κλέβω το χρόνο. Και με αυτό και τελειώνω. Και τελειώνω. Επειδή ήταν ένα μεγάλο γλέντι, λοιπόν, ένα μεγάλο φαγοπότη μεταξύ σας, κόφτε το αυτό. Τελείωσε. Η ιστορία σας έχει δείξει τον δρόμο έξω από την παιδική χαρά. Αναλάβετε λοιπόν την προσωπική σας ευθύνη. Αυτό που είπε πριν ο Νίκος ήταν πάρα πολύ σωστό. Πώς περιμένετε να σας εμπιστευτούν όταν εσείς οι ίδιοι είσαστε μέρος της ιστορίας και εσείς μιλάτε σήμερα σαν να είσαστε ο πρωτόπλαστος.
Ευχαριστούμε πολύ και σας εύχομαι καλή καριέρα. Να την ξεκινήσετε όμως από σήμερα. Να ψάξουμε να τη... να ψάξουμε να βρούμε να ψάξουμε να βρούμε την παρθενία του δικού σας κόμματος, μου το λέτε. Ποια... Εγώ σας... Το πρωτόπλαστο. Πραγματικά σας μιλάω στο κανένα. Εσείς πουθενά. Δεν έχετε καμία σχέση. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω ψηφίσει Δεν έχω ψηφίσει εσωκοινοβουλευτικό κόμμα. Είμαι στο 19% του εξωκοινοβουλευτικού κόμματος. Εντάξει, έχετε μια άλλη άποψη. Τη σέβομαι απολύτως. Τη σέβομαι απολύτως. Διαφωνούμε ως πολίτες. Δηλαδή δεν πρέπει να διαφωνούμε. Πρέπει να συμφωνήσουμε 100%. Εδώ μας είπατε για... Δεν μην κλαίω πέρας. Ελάτε. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Κύριε Πρόεδρε, είμαι ο υπονάβαρχος Δεμήρης από το πολεμικό ναυτικό αναποστρατεία. Τι γίνεται, έχει έρθει εδώ όλο το... όλο το ΓΕΕΦΑ είναι εδώ σήμερα. Θα έπρεπε. Παρακαλώ. Ελάτε, κάντε την ερώτηση. Για να συνεχίσω σε αυτό που είπατε για την εθνική αξιοπρέπεια. Οι Έλληνες έχουν και φιλότιμο. Και πολλές φορές διάφοροι ξένοι, όπως η κυρία Λαγκάρτ, ο κύριος Σόιμπλε, καταφέρονται κατά της Ελλάδος. Εγώ θα περίμενα στο Twitter και δημόσια τόσο εσείς όσο και οι υπόλοιποι να αντιδράσουν πολύ πιο ενεργά, όπως επίσης και στη δήλωση του κύριου Εντογάν σήμερα, της γείτονος χώρας, ότι η Ελλάδα επαιτεί με ανοιχτό το χέρι για 100 δις. Σας διακόψω, συγγνώμη, κύριε Ναύαρχε, αλλά κάναμε μια σκληρότατη απάντηση στον Ερντογάν σήμερα το βράδυ. Και, εν πάση περιπτώσει, κάνεις και με την κυρία Λαγκάρτ κάναμε δήλωση. Εγώ έκανα και με την κυρία Μέρκελ εκείνη τη δήλωση που τελικά την πήρε πίσω, αν θυμάστε. Τους πειράζει τους Έλληνες, μας πειράζει όλους. Ασφαλώς. Σαν λαός. Ασφαλώς. Μαζί με όλη την κρίση να δεχόμεθα και όλα τα. Πέραν του τύπου, τον οποίο δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε, τον ξένο τύπο. Ασφαλώς. Να έρθω όμως μαζί μετά τη δήλωση του κύριου Ερντογάν, να έρθω στο θέμα της ΑΟΣ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει μείωση δαπανών, όλα αυτά που είπατε προηγουμένως που τα έχει δηλώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς, όταν θα είσαστε κυβέρνηση για την ΑΟΣ, έχετε πει ότι θα προβείτε σε απαραίτητες ενέργειες. Θα μιλήσετε με άλλες χώρες που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τουρκία, έχω ακριβώς την ανάποδη άποψη από το ΣΥΡΙΖΑ. Για να γίνει η ΑΟΣ, απαιτούνται δύο βήματα. Πρώτον, κάνεις την αναγνώριση της ΑΟΣ, αυτό που λέμε αναγνωρίζεις ότι έχεις ΑΟΣ, και μετά κάνεις τις διμερείς επαφές προκειμένου να κάνεις αυτό που λέγεται η αποτύπωση του χώρου ακριβώς που η κάθε χώρα θεωρεί ότι είναι ο δικός της μέσα στη δική σου ΑΟΣ. Υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα με τη Λιβύη, για παράδειγμα, με το Λίβανο, το Ισραήλ, με την Τουρκία, να υπάρχουν σημεία στα οποία θα υπάρχουν διενέξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι είπε? Είπε, εμείς δεν αναγνωρίζουμε, αλλά θα πάμε πρώτα διμερώς να το διαπραγματευτούμε. Θα πάει λοιπόν με την Τουρκία να διαπραγματευτεί διμερώς, πριν αναγνωρίσει την ΑΟΣ την ελληνική, για να δει κατά πόσον οι Τούρκοι θα το δεχτούν. Τι θα του πούνε οι Τούρκοι για το Καστελόριζο? Και ταυτόχρονα βγάζει ο ΣΥΡΙΖΑ το εξής περίεργο, μου επιτρέπεις Νίκο, είναι κάτι το σημαντικό όμως, δεν έχει λεχθεί, ότι θα πρέπει να υπάρχει όχι μόνο μη πόλεμος, αλλά και η αποφυγή απειλής πολέμου. Αυτό είναι κάτι το οποίο θυμίζει τη συμφωνία του 1928, λεγότανε Kellogg-Briand. Kellogg ήταν υπουργός εξωτερικών της Αμερικής και Μπριάν της Γαλλίας, οι οποίοι από κοινού αποφάσισαν και μετά υπέγραψαν άλλες 40 χώρες περίπου, ότι δεν πρέπει να υπάρχει πόλεμος, ότι δεν πρέπει να υπάρχει απειλή πολέμου, και υπέγραψαν ανάμεσά τους η Ιαπωνία, η Γερμανία και η Ιταλία, που ήταν οι πρωταγωνιστές μετά της μεγαλύτερης αιματοχυσίας που γνώρισε ο κόσμος με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό σε όλες τις διπλωματικές ακαδημίες είναι κάτι το οποίο το σπουδάζουν οι πάντες ως το παράδειγμα της διπλωματικής αφέλειας που υπάρχει στον κόσμο. Αυτήν την ίδια διπλωματική αφέλεια σήμερα επαναλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας: θα μιλήσω πρώτα με την Τουρκία, να τα βρούμε οι δυο μας μια που δεν θα έχουμε πόλεμο, ώστε μετά να κάνω την ΑΟΣ. Και δεν μου λέτε κάτι άλλο, κύριε Ναύαρχε? Γιατί δεν θα έχουν πόλεμο? Λέει να σταματήσουν οι βιομηχανίες. Έχουμε εμείς βιομηχανίες, βγάζουμε οπλικά συστήματα και δεν το ήξερα? Είχαμε, δυστυχώς. Πεθαίνουν και οι τελευταίες και δεν πάνε καλά. Στην Τουρκία έχουν πολεμική βιομηχανία αναπτυσσόμενη συνεχώς. Εκείνοι λοιπόν θα συνεχίζουν να κάνουν το εσωτερικό τους, δεν μπορεί να τους αφαιρέσει το δικαίωμα να έχουν τη βιομηχανία τους. Εκείνοι θα έχουν τα όπλα τους και εμείς θα μιλάμε μαζί τους μια γλώσσα η οποία είναι ξεπερασμένη και η οποία θυμίζει το 1928 της περίπτωσης αυτής της περίφημης συνθήκης Kellogg-Briand. Είναι ντροπή, διότι αυτό δεν ακουμπάει τίποτα
το εθνικό. Μάλιστα. Δεν έχει κανένα λόγο να προτείνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει. Το μόνο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει είναι δυσαρέσκεια σε έναν ολόκληρο κόσμο που, εν πάση περιπτώσει, έχει αυτή την ευαισθησία. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Καλησπέρα. Λέγομαι του Φεξής Γεώργιος, είμαι τραπεζικός υπάλληλος, ομολογιούχος για πρώτη και για τελευταία φορά. Σας το είπα πριν το θέμα των ομολόγων. Τώρα τι να κάνω. Θα γίνω ντροπή, λένε. Δεν μπορώ να μην την κάνω την ερώτηση. Το θέλετε. Απαντήστε ό,τι θέλετε, ας πούμε. Σας έδωσα και το τηλέφωνο να σας στείλω το συγκεκριμένο. Το ξέρω, είναι μια ολόκληρη είναι μαθηματική αυτή. Μπορούμε τώρα να κάνουμε μαθηματικά. Δεν είναι από μένα τώρα. Είμαι και μένα στους... Πείτε το γρήγορα, παρακαλώ, για να προχωρήσουμε. Ναι, με το κόλπο των ομολόγων κουρεύτηκαν. Με το κόλπο των ομολόγων. Αφήστε, το κρατάω εγώ. Εκτός από τα ομόλογα. Πάθατε με τα ομόλογα, να σας ελαφρύνω από αυτό. Εκτός από τα κούρεμα των ομολόγων, των λοιπόν ταμείων, έγιναν και κούρεμα των ομολογιούχων, οι οποίοι ενώ εμπιστεύχαν το ελληνικό δημόσιο, στηρίζοντα όταν το ζήτησε, εν τούτης, αντί να αμυφθούν, τιμωρήθηκαν. Έτσι, άδικα, επιλεκτικά, κιόλας, σημειώσα τη λέξη αυτή, σκληρά, χάνοντας το 85% των αποταμιεύσεών τους. Το 85%, όχι το 53% που λέγατε πριν, το 85% των αποταμιεύσεων. Και σας ρωτώ τώρα, πρώτον, γιατί κάνατε αυτή τη συνυπογράψατε, μαζί με τον Πασόκ βέβαια, δεν λέω ότι φταίτε μόνο εσείς, ας πούμε, αυτή την άδικα και σκληρή τιμωρία για τα φυσικά πρόσωπα, και δεύτερον, τι σκοπεύετε να κάνετε συγκεκριμένα, τόπος, χρόνος και. Μάλιστα. Και πότε, για να αποκαταστήσει την αδικία αυτή. Σύμφωνα, έτσι, και το όνειδος για το ελληνικό κράτος. Σας το είπα αυτό, ότι και για τα ασφαλιστικά ταμεία και για τους ομολογιούχους υπάρχει μια λύση. Την οποία λύση, είπαμε, για να μην κάνουμε εδώ πέρα μαθηματικά, να σας τη δώσω, σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι οι ομολογιούχοι σήμερα πρόκειται να τους δοθούν τα χρήματα για το μισό από εκείνο το οποίο είχαν αρχικά. Και υπάρχει μέθοδος τόσο για τους ομολογιούχους, όσο και για τα ασφαλιστικά ταμεία, και σας είπα, το έχει εγκρίνει αυτό και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να επανέλθουν στο σημείο που ήταν πριν κουρευτούν. Άλλο μην πάμε παραπάνω. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Ονομάζομαι Αλέξανδρος Μίχας και είμαι ασκούμενος δικηγόρος. Κύριε Πρόεδρε, είναι κοινά παραδεκτό ότι για να υπάρξει ανάκαμψη στη χώρα είναι απαραίτητη η κοινωνική ειρήνη. Έχετε περιγράψει σε ένα μεγάλο βαθμό το θετικό μέτρο της κοινωνικής ειρήνης, τι θα κάνετε για να την επαναφέρετε. Θα ήθελα να μου πείτε, εκεί που απέτυχαν οι κυβερνήσεις των τελευταίων τουλάχιστον 15 ετών, στην προστασία της κοινωνικής ειρήνης από αντικοινωνικές μειοψηφίες, όπως μέσα στα πανεπιστήμια, πώς σκοπεύετε να προστατεύσετε την κοινωνική ειρήνη? Για την περίπτωση των πανεπιστημίων, ναι, να πω ότι εμείς θεωρήσαμε ότι έπρεπε να καταργηθεί το άσυλο. Ξέρω ότι πολλοί εδώ μέσα ίσως διαφωνήσουν. Εγώ θεωρώ ότι έπρεπε το άσυλο να καταργηθεί. Και έπρεπε να καταργηθεί, κύριε Μίχα, διότι είχε γίνει χώρος εγκληματικών ενεργειών, ποινικά κολάσιμων. Εγώ ως υπουργός πολιτισμού έζησα το εξής απίστευτο συμβάν. Να βλέπω να βγαίνει μία τουρίστρια, η οποία μάλιστα ήταν Ιταλίδα, από το Αρχαιολογικό Μουσείο, να τις επιτίθεται, να τις λέει κάποιος με μια σύριγγα ότι αν δεν μου δώσει τη τσάντα σου θα σε καρφώσω, την απειλή με τη σύριγγα, να τις παίρνει τη τσάντα, να την πηγαίνουν κλωτσοπατινάδα 10 μέτρα πιο κάτω, αυτή να είναι μόφυρτη, και να μην υπάρχει δυνατότητα κάποιος να τους πιάσει, και υπάρχει ξαφνικά ένας αστυνομικός ο οποίος τρέχει πίσω από αυτόν. Αυτός προλαβαίνει και μπαίνει μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου, και την ώρα που ήταν πίσω από τα κάγκελα του Πολυτεχνείου, ήταν σε μια απόσταση 10 εκατοστών ο αστυνομικός που δεν τον πρόλαβε και του έκανε έτσι. Αυτό, τέρμα, τελείωσε. Τελείωσε. Και εδώ δεν με νοιάζει να κατέβει ο Βούδας και να μου πει θα το κάνεις διαφορετικά. Ένα παράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα. Το θέμα της λαθρομετανάστευσης. Επιτρέψτε να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Στο Περιστέρι. Έρχεται κάποιος και μου λέει προεβδομάδος, ξέρεις κάτι Αντώνη, εγώ έχω αστυνομικό σαν άνθρωπος. Έχω τα πόσα παίρνω, το αποδεικτικό μου κτλ. Υπάρχει από δίπλα κάποιος ο οποίος είναι παράνομος και νομοποιήθηκε τώρα τελευταία μια διαδικασία ραγκούση, και αυτός είναι όλα μαύρα τα λεφτά που παίρνει. Μικροδουλειές δεξιά-αριστερά, μαύρα όλα.
Επομένως, στα αποδεικτικά στοιχεία του έχει ότι βγάζει λίγα, ενώ ο αστυνομικός βγάζει πολλά. Στο τοπικό νηπιαγωγείο, όπως και στον παιδικό σταθμό γίνεται το ίδιο, πας ανάλογα με τη δήλωσή σου. Έχουν γεμίσει όλοι οι μετανάστες και Έλληνας δεν μπορεί να μπει στο νηπιαγωγείο ή στον παιδικό σταθμό. Αυτό επίσης τέρμα. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία και εμένα με ενοχλούν όσο εσάς, αλλά είναι και ορισμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει να σταματήσουμε την καραμέλα, ότι είναι ρατσισμός. Ρατσισμός πράγματι είναι να βλέπεις μια έγκυο γυναίκα με το παιδάκι και να τη διώχνεις. Θα κάνεις εκείνα τα οποία πρέπει για να υπάρχει ανθρωπιά πάνω απ' όλα. Αλλά είναι χειρότερος ρατσισμός έναν ολόκληρο λαό να τον έχεις το περίμενε και στη β' εθνική κατηγορία και να βάζεις σε πρώτη εθνική κατηγορία εκείνους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν αφήσει και τις καλύτερες εντυπώσεις στην Ελλάδα. Το όνομά σας και την ερώτησή σας, παρακαλώ. Πρόεδρε, καλησπέρα. Παναγιωτήτης Ιορδάνης είναι το όνομά μου. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος με τον κύριο Ράιχενμπαχ. Ρητορική ερώτηση. Σαφώς. Λοιπόν. Σαφώς ρητορική εννοώ. Σαφώς. Μπορείτε να δεσμευτείτε εδώ απόψε ότι χωρίς την καταγγελία του μνημονίου και μιας νέας δανειακής σύμβασης από το μηδέν, πλέον θα μπορέσετε να πάρετε με τη διαπραγμάτευσή σας από το τραπέζι και αυτό που ισχύει τώρα, ότι πρώτα πρέπει να ικανοποιούνται οι δανειστές μας στο εξωτερικό και μετά οι ανάγκες των πολιτών μας, των συμπατριωτών μας στη χώρα μας. Το ανάποδο εννοείται. Πρώτα πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες των δανειστών έξω. Το ανάποδο εννοείται. Ναι. Αυτό που λένε εκείνοι. Ισχύει τώρα, αν μπορείτε να το πάρετε. Αυτό εννοώ. Αν μπορείτε σε αυτό να δεσμευτείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ότι θα το ανατρέψει αυτό. Μάλιστα, αυτό είναι εκείνο για το οποίο δίνουμε τη μάχη. Δεσμεύεστε. Προφανώς. Δηλαδή, το να ικανοποιηθούν ορισμένες ανάγκες που σας τις περιέγραψα κιόλας, Ελλήνων εδώ πέρα, είναι για μένα το πρώτο ζητούμενο. Και σας είπα ότι αυτούς πρέπει κανείς να τους εντοπίσει ποιοι είναι. Για μας είπαμε ποιοι είναι. Δηλαδή, ψάξαμε εκείνους οι οποίοι είναι οι φτωχότεροι. Η φτωχολογιά. Ό,τι μπορώ εκεί. Και θέλετε να σας το εξηγήσω και οικονομικά αυτό. Όχι. Μου φτάνει να δεσμευτείτε. Ωραία, μισό λεπτάκι. Γιατί έχει σημασία το οικονομικό. Γιατί αυτού του παππού που του την πήρε στη σύνταξη τελείως, ό,τι του πήρε έφυγε και από την αγορά. Γιατί ο παππούς το ξόδευε όλο. Είναι πολύ σήμαντο αυτό. Πολύτεκνη. Το ίδιο. Το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Το θεωρώ κεφαλαιώδες. Ψάξαμε λοιπόν αυτούς. Κτηνοτρόφοι, το ίδιο. Ξέρετε ότι κτηνοτρόφοι σήμερα, εάν δούλευε σωστά η κτηνοτροφία στην Ελλάδα, θα είχαμε 1,1 δισεκατομμύριο κέρδος από το γεγονός ότι σήμερα εισάγουμε 1,1 δισεκατομμύρια σε κρέατα, αν είναι δυνατόν. Ξέρετε ότι υπάρχουν σε περιοχές στα Γιάννενα πρόβατα τα οποία έχουν το κρέας τους, ωμέγα 3, και θα μπορούσαν αυτά να τα φτιάξουμε σε φυλές ολόκληρες προκειμένου να είναι σε παγκόσμια ζήτηση με την υψηλότερη τιμή και κοιμόμαστε. Γι' αυτό είπαμε τους κτηνοτρόφους, που άλλωστε είναι 60 εκατομμύρια μόνο όλη η υπόθεση για αυτούς. Επομένως, έχουμε κάνει τις επιλογές μας. Μακάρι να μπορούσαν παραπάνω. Κάναμε ορισμένα επιδόματα. Μακάρι να μπορούσαμε κι άλλα. Από εκεί πέρα, μην μου πείτε ότι άφησε έξω ο κύριε Αντώνη μεθαύριο τον Τάδε, ο οποίος κι αυτός είχε αδικηθεί. Ασφαλώς είχε αδικηθεί όλος ο κόσμος. Ασφαλέστατα είχε αδικηθεί όλος ο κόσμος. Και αυτό πάνω απ' όλα θέλω να σας πω, ότι θα προσπαθήσω να το κάνω και με σύμβολα. Δηλαδή με παραδείγματα, γιατί ο Έλληνας πείθεται καλύτερα με το παράδειγμα. Και αυτό το πρώτο παράδειγμα που πρέπει να δοθεί θα είναι από μια νέα κυβέρνηση, η οποία θα είναι ειδικά υπεύθυνη στο να δείξει πρώτη το παράδειγμα. Εμένα μου φτάνει που δεσμευτήκατε. Ελάτε, το όνομά σας και την ερώτησή σας. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Ριτσάκονα, δημοσιογράφος. Κάτι πιο εξειδικευμένο. Έχετε κάνει σημαίνει την αναδιαπραγμάτευση των όρων της δανειακής σύμβασης. Όμως πλέον εδώ και 3 μήνες τη χώρα δεσμεύει το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και έχει περάσει στα ψηλά γράμματα. Και είναι πολύ πιο αυστηρό από ό,τι η συνθήκη του Μάστρη σχετικά με το χρέος. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό, εφόσον υπάρχει το ευρωπαϊκό φρένο του χρέους, η Ελλάδα που το έχει υπογράψει και έχει ψηφιστεί και στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, και από εσάς,
οφείλει να συγκρατεί το έλλειμμα στο 60% επί του ΑΕΠ. Οι χώρες παραβάτες, σύμφωνα με τη νέα αυτή συνθήκη, είναι υποχρεωμένες να μειώνουν το χρέος με ρυθμό 1 προς 20 κάθε χρόνο μέχρι να φτάσει στο 60. Η Κομισιόν επιβλέπει τη διαδικασία αυτή. 5% σε 20 χρόνια για να φτάσει στο 60, γιατί είναι τώρα 160. Ναι, όμως παράλληλα η Κομισιόν επιβλέπει και λέει ότι οι χώρες παραβάτες μπορούν να τεθούν και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μπορεί κάποια άλλη χώρα κιόλας να καταγγείλει την Ελλάδα. Εγώ, για να μην μακρηγορώ, θέλω να καταλήξω στο εξής. Πώς γίνεται και να μειωθεί το χρέος, όπως ορίζει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, να συγκρατηθεί το έλλειμμα, αναφέρει συγκεκριμένο στο 0,5% επί του ΑΕΠ, να έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, αυτό λέει, ή τουλάχιστον συγκεκριμένους προϋπολογισμούς, και παρά αυτά, όχι να εφαρμόσετε το πρόγραμμά σας, μαζί με όλα αυτά να πληρώνετε μισθοί και συντάξεις. Αυτό. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε εκτός αυτής της διαδικασίας. Διότι έχουμε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη διαδικασία ως προς την μείωση του ελλείμματος. Έχουμε μπει, είμαστε, αν θέλετε, η μόνη εξαίρεση από αυτή τη διαδικασία. Το σύμφωνο σταθερότητας είναι κάτι το οποίο ισχύει για όλους. Υπάρχει πράγματι πρόβλημα με αυτό το ζήτημα του χρέους που λέτε. Αλλά εμείς έχουμε ήδη ξεπεράσει αυτά τα όρια τα οποία τίθενται. Είμαστε ήδη εκτός αυτών των ορίων. Και επομένως, υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα θα υπάρξει, κατά την άποψή μου, θα αρχίσει να αμβλύνεται, διότι μπήκανε και άλλες χώρες πια στο χώρο, δηλαδή η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, και μια που είπα Ιταλία, επιτρέψτε μου να πω κάτι, κακό το λησμόνησα, θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά ζητήματα που ελέγχθησαν τελευταία, η πρόταση του Μάριο Μόντι, ο οποίος είναι καθηγητής οικονομικών και τώρα πρωθυπουργός στην Ιταλία, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να γίνει μια πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων. Εάν αυτό γίνει, πιστέψτε με, θα αλλάξει σε μια μέρα μέσα η ψυχολογία στην Ευρώπη. Μάλιστα. Το όνομά σας και την ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, Παπαδόπουλος Παναγιώτης λέγομαι, νυν άνεργος, πρώην ελεύθερος επαγγελματίας. Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί σε αυτές τις εκλογές 17 Ιουνίου θα πάμε με όχι την απογραφή, την τελευταία που έχουμε κάνει στην Ελλάδα. Και κατά τα άλλα για τον εκλογικό νόμο, το οποίο στην Ελλάδα ψηφίζει και ο Θεός, το πρώτο κόμμα παίρνει και ένα 16,5%, αν δεν κάνω λάθος, 100, ένα μπόνους 50 ευρών. Αυτό γιατί γίνεται? Εμείς πάμε να ψηφίσουμε κάποιο κόμμα, όχι να δίνει κάποιους μπόνους ή ο κανένας που ψηφίζει να παίρνει πάλι. Για το πρώτο θα σας απαντήσω, για το θέμα δηλαδή της διαδικασίας που θα έπρεπε ίσως να έχει αλλάξει η... Πώς το λένε, οι αριθμοί των εδρών σε κάθε περιφέρεια με βάση την καινούρια απογραφή, θέλω να σας πω ότι πράγματι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο όμως νομικά μου εξήγησαν ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα από πλευράς ουσίας. Δηλαδή και όλα τα κόμματα δεχτήκαν ότι μπορεί να γίνει με την προηγούμενη απογραφή. Δεν είμαι νομικός, δεν έχω ιδιαίτερη γνώση στο θέμα αυτό και δεν μου αρέσει να λέω κάτι αν δεν το ξέρω καλά. Ο ξεροολισμός είναι ο εχθρός πολιτικής για μένα. Δεν το ξέρω καλά το θέμα, αλλά ξέρω ότι δεν υπήρξε πρόβλημα από κανέναν. Και ένα σχόλιο, Πρόεδρε, για τον πόνους. Τώρα για τον πόνους. Του εκλογικού νόμου. Το πόνους είναι ο τελευταίος εκλογικός νόμος, όπως ξέρεις. Ποιος το προβλέπει αυτό? Αυτό γιατί συνέβη? Συνέβη γιατί υπήρξε η πρόνοια για να υπάρχει κυβερνησιμότητα και όχι ακυβερνησία. Εάν βέβαια υπάρχει τέτοια διασπορά κομμάτων και πάρα πολλά κόμματα τα οποία μπαίνουν στη Βουλή, αυτό ουσιαστικά είναι κάτι, αλλά τελικά δεν αποδίδει εκείνο το οποίο υποτίθεται ότι για το οποίο είχε γίνει. Τελευταία φορά. Όχι, είναι για το πρώτο κόμμα. Ναι, 50 έδρες είναι μπόνους για το πρώτο κόμμα. Δεν ήταν. Πριν ήταν 40 και παλιότερα δεν υπήρχε καν αυτό. Πριν ήταν 40 στις προηγούμενες εκλογές και παλιότερα δεν υπήρχε καν αυτό. Είναι ένας εκλογικός νόμος. Ο εκλογικός νόμος, η δικιά μου η άποψη, ξεκάθαρα σας το λέω, είναι ότι πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να το δεχτούμε όλα τα κόμματα ότι θα έχει τα εξής σημεία. Πρώτον, θα είναι 4 ετών η Βουλή. Δεν μπορείς να τις πας όποτε θέλεις. Εκτός αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη και εκεί μπαίνουν οι προνομίες του Προέδρου της Δημοκρατίας που θα πρέπει και αυτές κάποτε να συζητηθούν. Και το έχουμε στο ζήτημα του Συντάγματος, το οποίο έχουμε προτείνει διάφορες αλλαγές μεγάλες. Μεγάλες αλλαγές. Όταν κάποτε είχε κάνει ο Καραμαλής το Σύνταγμα, έλεγε για παράδειγμα ότι αν υπάρχει δυσαρμονία λαού και κυβερνήσεως, που υπήρχε στην τελευταία Βουλή, θα έπρεπε να κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να συγκαλέσει αμέσως εκλογές. Δεν υπήρχε τέτοια πρόνοια στο σημερινό το Σύνταγμα. Δεν υπάρχει πρόνοια για αυτό το οποίο λέτε.
Πρέπει πολλά πράγματα να αλλάξουν και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια πραγματική επανάσταση θεσμών και μεταρρυθμίσεων σε αυτόν τον τομέα. Με πρώτη μεταρρύθμιση, εκτός από τις ανοησίες περί ασύλου κτλ., πρέπει βεβαίως να μην υπάρχει. Ο κάθε βουλευτής, η ασυλία του βουλευτική πρέπει να είναι η ίδια. Αν είναι αξιόπινη η πράξη του, αν είναι ποινικά κολάσιμη η πράξη του, που θα ήταν και ενός απλού ανθρώπου. Έτσι, αυτά πρέπει να τελειώσουν. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική εξουσία τελείως χωριστά. Εκεί. Ασφαλώς. Και κάτι ακόμα. Κάτι ακόμα και λιγότεροι βουλευτές. Όχι μόνο αυτό. Από τους 300. Στη θητεία του βουλευτή, προσέξτε. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν μέχρι τα 90 του. Ο πατέρας του πέθανε 90 και δεν είχε γεννηθεί όταν πρώτα έγινε βουλευτής. Δεν ακούγεστε όμως. Τα μπέρδεψες με τα λουλούδια του κήπου τώρα. Ναι, δεν, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Κυπουρέ μου, είναι σαν να, σκάβεις με τα νύχια. Πώς, αφού δεν είχες μικρόφωνο, με τα νύχια έσκαβες. Εκείνος μόνος άκουσε. Ο κόσμος. Πες το, λοιπόν. Χρονικός περιορισμός στην εκλογή του βουλευτή. Μάλιστα. Δηλαδή βγήκες δύο τετραετίες. Εντάξει, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε, σταμάτα. Μη σκάψεις άλλο, φτάνει. Όχι, έχω άλλη άποψη. Συγγνώμη, έτυχε να τσακωνόμαστε. Άσε με να το πω δύο λεπτά. Μα δύο λεπτά. Παρακαλώ, όχι, όχι έτσι. Όχι έτσι, παρακαλώ. Μα μην κάνεις προβολή. Πολύ σύντομα, όνομα και ερώτηση. Ενός ατόμου για όλους. Το ερώτημα είναι ότι θα πρέπει πρακτικά να υπολογίσεις ότι ο κόσμος έχει το δικαίωμα κάποιον βουλευτή ο οποίος έχει πετύχει στην περιοχή του να τον ξαναψηφίσει. Μα μην το πάμε στην αρχή. Παρακαλώ. Να έχει το δικαίωμα. Αυτό είναι έλλειψη σεβασμού στους υπόλοιπους. Να πω κάτι όμως. Παρακαλώ. Τελικό. Εγώ το δέχομαι για τον Πρωθυπουργό αυτό. Να μην μπορεί να είναι πάνω από δύο θητείες Πρωθυπουργός. Είναι προσωπική μου άποψη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί στη συζήτηση για τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Ελάτε πολύ σύντομα, σας παρακαλώ. Αντώνη, επειδή είπες προηγουμένως για τον Πρόεδρο, αν ήθελε να προκαλέσει εκλογές, μπορούσε να παραιτηθεί. Ήταν επιλογή του να μην παραιτηθεί και να προκαλέσει εκλογές. Οπότε θα κριθεί από την ιστορία για αυτό που έκανε. Ονομάζομαι Δημοσθένης Πατρώνας και είμαι επιχειρηματίας. Πριν το διάλειμμα, είπες ότι σου αρέσει να μιλάμε έτσι με όρους πιάτσας. Οπότε θα μιλήσουμε με όρους πιάτσας. Για να καλύψω μια θέση εργασίας εγώ στην εταιρεία μου, αφού διαβάζω τα βιογραφικά των υποψηφίων, τους περνάω από 40 κύμα σε συνέντευξη για να είμαι βέβαιος ότι το value for money θα είναι το μέγιστο που θα πάρω. Αντώνη, εσύ εκλέγεσαι από τα 26 βουλευτής, πληρώνεσαι από εμάς, οπότε είμαι και εγώ εργοδότης στο βαθμό που μου αναλογεί, όπως είμαστε όλοι οι Έλληνες ψηφοφόροι που πληρώνουμε φόρους, εκ των οποίων φόρων πηγάζει και ο δικός σου μισθός. Όλοι εμείς εδώ μέσα πληρώνουμε φόρους και πληρώνεσαι. Σε θεωρώ λοιπόν εργαζόμενό μου, ο οποίος τώρα ζητάει προαγωγή και θέλει να τον κάνουμε διευθυντή της εταιρείας μας. Στην πρώτη ερώτηση που έκανε ο Νίκος, είπες ότι δικαιούσε να διοικήσεις. Δεν δικαιούσε. Πιστεύεις ότι αξίζεις. Δεν είπα αυτό. Είπες δικαιούσε. Όχι. Μπορούμε να δικαιούμε να έχω αυτήν την άποψη, είπα. Ότι θέλω να κάνουμε σαν παράταξη πιστεύεις ότι την αναγέννηση λοιπόν, του τόπου. Πιστεύεις ότι αξίζεται, δεν δικαιούστε, θα το δείξει η ιστορία αυτό. Πιστεύεις ότι αξίζεται και να διοικήσετε. Το είπα, γιατί έχουμε συγκεκριμένο πάμε πρόγραμμα λοιπόν, και γιατί έχουμε... χρόνος... είμαστε κοντά στην Ευρώπη που αλλάζει, αυτό εξήγησε. Βάσει βιογραφικού, έχεις κάνει οικονομικά και μάστερ στη διοίκηση επιχείρησης. Όλο αυτό θα το διαβάσετε. Όχι, πολύ γρήγορα. Θα φύγω εγώ, άμα το διαβάσετε. Θα το κάνουμε γρήγορα. Ελάτε, παρακαλώ. Έχεις μια ίδρυση κόμματος, το οποίο πήγε τελικά άπατα. Τα πάντα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Και άλλη μια πρόσφατη θέση εργασίας που ζήτησε στη διεύθυνση και σου δόθηκε. Σου ανατέθηκε ένα κόμμα με 33,5% το 2009 και σε 2,5 χρόνια το έκανες 3 κομμάτια και το πήγες στο 20%. Το βιογραφικό σου, Αντώνη, δεν το θεωρώ καλό για να σου αναθέσω διοίκηση κόμματος, πόσο μάλλον τη διοίκηση της πατρίδας μου, που είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο και πολύπλοκο. Ωστόσο, παραμένω καλό προαίρετος. Αυτό δεν είναι ερώτηση. Δεν είναι ερώτηση. Πες μου, λοιπόν, πόσες και ποιες εταιρείες... Αυτό δεν είναι ερώτηση. Όχι. Δεν είναι ερώτηση. Θέτω το ερώτημα. Εντάξει, τώρα, ακούστε, αν ανήκετε κάπου πολιτικά... αν ανήκετε κάπου πολιτικά, εγώ δεν βρίσκω ωραίο το να προσβάλλουμε το συνομιλητή μου. Δεν το επέτρεψα. Παρακαλώ ησυχία. Παρακαλώ ησυχία. Ωστόσο, αυτό δεν το επέτρεψα με κανέναν προσκεκλημένο μου. Ούτε με τον κύριο Τσίπρα, ούτε με την κυρία Παπαρίγα, ούτε με τον κύριο Καμένο. Με κανέναν προσκεκλημένο μου δεν επέτρεψα
προσβολές προσωπικού τύπου και προσωπικού χαρακτήρα. Δεν ήθελα αν έχετε ερώτηση να την έχω κάνετε. Ερώτημα, αν το θέμα θέλω σας να είναι να ασκήσετε κριτική στο βιογραφικό του κυρίου Σαμαρά, να μας καταθέσετε πρώτα το δικό σας. Όχι. Να μας καταθέσετε το δικό σας, να τα βάλουμε μπροστά, να τα συγκρίνουμε για να δούμε αν δικαιούστε να κρίνετε το βιογραφικό άλλων. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό. Θα σας παρακαλέσω. Εδώ έχουμε πετύχει και θα επιμείνω σε αυτό. Να γίνεται με ευπρέπεια διάλογος, να τίθενται πολύ δύσκολα ερωτήματα, πολύ σκληρά, αλλά για να έρχονται και να απαντούν, πρέπει τουλάχιστον να μην κάνουμε προσωπικές προσβολές. Σας παρακαλώ θερμά γι' αυτό, κάντε την ερώτηση. Το ερώτημα λοιπόν είναι, ποιες εταιρείες έχεις διευθύνει που να έχουν πάει σε μια πορεία ανάπτυξης όλο αυτό το διάστημα της καριέρας σου? Και το δεύτερο είναι, ποιες άλλες αρετές θεωρείς ότι έχεις που να εγγυώνται την επιτυχία στην Πρωθυπουργία της Ελλάδας? Πολύ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσετε ή όχι? Κοιτάξτε κάτι, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός. Εγώ δεν έχω κανένα παρακαλώ πρόβλημα. Πολύ. Δεν παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ ησυχία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω. Πιθανώς το βιογραφικό μου να μην είναι της αρεσκίας του. Οι συγκεκριμένες γνώσεις που έχω αποκτήσει είναι ιδιαίτερα στα θέματα διοίκησης. Οι εμπειρίες μου, μια που όπως είπατε και είχα την καλοσύνη να πείτε, ήταν ότι 26 ετών έγινα βουλευτής και υποθέτω να μην με θέλατε ταυτόχρονα να είμαι επιχειρηματίας, ήταν μέχρι τα 26 μου. Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε, γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας. Δούλεψα μετά σε μια μεγάλη εταιρεία στην παραγωγή και στο μάρκετινγκ, συγκεκριμένα ένα Λατίνι. Δούλεψα και στην ΕΤΕΒΑ για μικρά χρονικά διαστήματα. Έχω δουλέψει μετά τα χρόνια που ήμουν απ' έξω, αλλά και πριν, ως σύμβουλος επιχειρήσεων με το μπλοκάκι που λέμε. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι εν πάση περιπτώσει ποτέ δεν έφυγα από το να έχω κοντά το αυτί μου στην πιάτσα, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Για όλα τα άλλα δεν έχω κανένα πρόβλημα που είπατε. Δεν είπατε άλλωστε κάτι το οποίο να είναι εις βάρος μου. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή που η Ελλάδα προσπαθεί να ενώσει τις δυνάμεις για να αντιμετωπίσει ένα κίνδυνο που είναι τεράστιος, είναι λάθος απ' τη μία εγώ να λέω ότι θα πρέπει ακόμα και με τον Τσίπρα να δούμε εάν μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε τους έξω. Εσείς να άρχισετε και να δημιουργείτε τέτοιου είδους διχαστικές κινήσεις και διαιρετικές κινήσεις ανάμεσά μας. Δεν είναι σωστό νομίζω. Ελάτε. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Ονομάζομαι Σαββίδη Σάβας και είμαι οδηγός αστικά λεωφορεία. Κύριε Πρόεδρε, έχετε μιλήσει για ιδιωτικοποίηση αστικών συγκοινωνιών. Το μικρόφωνο πιο κοντά, παρακαλώ. Για ιδιωτικοποίηση αστικών συγκοινωνιών. Θέλω να μου πείτε ποιες εννοείτε και με ποιο τρόπο. Πολύ γρήγορα σας λέω ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια απόφαση ακόμα. Είναι κάτι το οποίο το κοιτάμε, όπως κοιτάμε το σύνολο των επιχειρήσεων του δημοσίου, να δούμε πώς αυτές μπορεί να είναι καλύτερα. Αλλά θα σας πω κάτι. Μην έχετε συνέχεια το νου σας ότι όταν κάτι ιδιωτικοποιηθεί είναι σε βάρος του εργαζόμενου. Πάτε αυτό που γινόταν στον Πειραιά κάτω στο λιμάνι να δείτε την πραγματικότητα. Πριν πάει Κόσκο, σας θυμίζω Παπανδρέου, Τσίπρας, Κουκουέ, όλος ο κόσμος με τις γροθιές επάνω, να μην έρθουν ποτέ οι Κινέζοι. Πάτε σήμερα να δείτε, οι Κινέζοι ιδιώτες είναι, δεν είναι κρατική εταιρεία. Θα δείτε ότι είναι 500 νέες θέσεις εργασίας οι οποίες έχουν φτιαχτεί και 1500 άτομα που δορυφορικά κινούνται με τις δικές τους εργασίες γύρω από αυτούς τους 500. Επομένως υπάρχει μια άνθηση. Αυτό δεν είναι κακό. Μην έχετε ότι πάει εκεί πέρα να το αποκρατικοποιήσει προκειμένου να κάνει κάτι κακό. Εμείς με τον κόσμο είμαστε, δεν είμαστε εναντίον του κόσμου. Και κυρίως, σας επαναλαμβάνω, επενδύσεις ζητάμε. Μιλάμε όμως για οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Δεν έχω κάτι τέτοιο να σας πω. Δεν είναι all-pol, είναι τελείως διαφορετικό. Δεν υπάρχει απάντηση να μπορούσα να σας πω συγκεκριμένα. Απλά λέω αν μην ζήσουμε μέρες 92 γι' αυτό. Μάλιστα. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Πάντως μέρες 92, με συγχωρείτε για να το πω. Αντιλαμβάνομαι, το πάτε στον Κολά. Σήμερα είναι μαζί με το Κοτσακά και το Φωτόπουλο ΣΥΡΙΖΑ.
για ό,τι σημαίνει αυτό, μέρες του 2012, όχι του 92. Ναι, μείναν στον τρόπο όμως ότι εργαζόμουν. Αυτό εγώ θέλω να σας πω. Εντάξει, ελάτε. Το όνομά σας και την ερώτηση. Πρόεδρε, λέγομαι Σμυρνής Θανάσης. Είμαι τραπεζικός στέλεγος. Σμυρνής Θανάσης. Μάλιστα. Τραπεζικός στέλεγος στο αγιονομικό ταμιευτήριο. Εγώ θα ψηφίσω στις 17 Ιουνίου, όχι για να εκδικηθώ, αλλά για να κυβερνηθώ. Πιο κοντά το μικρόφωνο. Και θα ήθελα αυτή τη στιγμή κάτι απλό. Αύριο θα πάω στην τράπεζα. Πάρα πολλοί εδώ μέσα κάθε πρωί έρχονται τρομοκρατημένοι από φήμες που αφορούν στην οικονομία, στη χρεοκοπία και κάθε σχεδόν Παρασκευή κάποια νομιστεράκια κατασκευάζουν δραχμές σύμφωνα με φήμες και ο κόσμος σηκώνει τα χρήματά του. Υπάρχει φυγή καταθέσεων, φυγή σε στρώματα, σε λαγούμια που σκάβονται σε χωράφια, διότι κάποιοι ανεύθυνοι τρομοκρατούν τον κόσμο καθημερινά. Εγώ θέλω να μου πείτε αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί, όχι όταν θα κυβερνήσετε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει Siemens, δεν με ενδιαφέρει τι έχει γίνει. Τα κλείνω όλα τα κεφάλαια. Πάμε παρακάτω. Να δούμε τι θα γίνει. Τι θα γίνει με τις καταθέσεις αύριο το πρωί. Τι μπορώ να πω εγώ για να καθησυχάσω τον κόσμο που έχει αποταμιεύσεις ζωής, τις οποίες εγώ τις δανείζω αλλού και πρέπει να τις προστατέψουμε. Θα πάμε στην δραχμή. Πάμε, δεν πάμε. Τι θα γίνει με τις αποταμιεύσεις τους για να μην τις κρύψουν αύριο στο στρώμα. Να τους πάρει και κανένας έξω από το κατάστημα στο κατόπι για να τους δει και να τους κλέψει. Ελάτε. Κοιτάξτε, η ρευστότητα, όπως ξέρετε, είναι το αίμα της οικονομίας. Και οι καταθέσεις είναι το απάγγειο του καθενός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αρνητική ψυχολογία. Και πράγματι έχουν γίνει τεράστιες αποσύρσεις. Θεωρώ ότι με κινήσεις, πώς είναι η αλλαγή της ψυχολογίας, η αίσθηση της κυβερνησιμότητας, δηλαδή να φανεί ότι υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, το ξεκαθάρισμα μόντι, ότι όλη η Ευρώπη έρχεται και στηρίζει μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή υποστήριξη των ευρωπαϊκών καταθέσεων και των ελληνικών. Δεν ακούγεστε, δεν έχετε μικρόφωνο. Και επιπλέον το γεγονός ότι εμείς μιλάμε ότι θα πρέπει με ένα 5% όσοι τα είχαν έξω ή όσοι τα έχουν στα σεντούκια να έρθουν εδώ πέρα, μια και έξω, έκτακτη λύση στο έκτακτο πρόβλημα, να τα φέρουν πίσω, πιστεύω ότι θα ξεκινήσει μια άλλη ψυχολογία. Η κρίσιμη λέξη για τις καταθέσεις και θα έλεγα γενικότερα για τα οικονομικά είναι η λέξη ψυχολογία. Η ψυχολογία είναι το 50% της οικονομίας. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, 2 λεπτών, και θα κλείσουμε με ένα τελευταίο ερώτημα, το οποίο λέω από τώρα ότι θα το κάνει ο φίλος μου εδώ, το όνομα. Αλέπης Σοφοκλής. Πώς? Αλέπης Σοφοκλής. Ο οποίος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και θα κάνει ένα ερώτημα που αφορά τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες για να κλείσουμε με αυτό. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Πριν πάω στο φίλο μας για να κάνει το ερώτημά του, έχουμε μερικά ερωτήματα και μερικά σχόλια στο Twitter. Όπως για παράδειγμα ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει, γιατί απαγόρευσες στο φίλο μας πριν να πει ότι ο Σαμαράς δεν πήγε καλά με την πολιτική άνοιξη και ότι αυτό είναι πολιτικό του μειονέκτημα. Δεν απαγόρευσα, αγαπητέ φίλε, εγώ να πει τίποτε. Είπα απλώς ότι δεν συμφωνώ με προσωπικές προσβολές του τύπου «δεν έχεις καλό βιογραφικό, δεν θα σε έπαιρνα στην εταιρεία μου». Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι πολιτικός διάλογος. Τώρα, επίσης, έχω ερώτημα από... μισό λεπτάκι να το βρω. Έπρεπε να τον αφήσεις να απαντήσει, μου λέει και ο Νίκος, στο ερώτημα πώς ενώ οδήγησε τη Νέα Δημοκρατία από το 33 στο 18, λέει ότι θα κυβερνήσει τη χώρα με επιτυχία. Λοιπόν, επαναφέρω το ερώτημα λοιπόν του φίλου μας που θεωρούν εδώ οι φίλοι στο Twitter ότι το λογόκρινα και παρακαλώ να απαντήσετε. Πρώτα απ' όλα, η εκλογή μου ως αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας ήρθε από μια βάση πρωτόγνωρη 800.000 ατόμων. Ψήφους που προφανώς δεν είχε πάρει ποτέ η πολιτική άνοιξη. Η ιστορία θα δείξει το ρόλο του κάθε κόμματος και του καθενός όταν γραφτεί όπως πρέπει να γραφτεί. Εμένα αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή που μου έγινε. Επέστρεψα σε ένα κόμμα, πρώτα μέσω του Κώστα του Καραμαλή, ως ευρωβουλευτής, μετά ξαναεκλέχτηκα με το Σταυρό Προτίμησης, επανεκλέχτηκα με το Σταυρό Προτίμησης και βγήκα αρχηγός του. Και είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορούσαν να μου δώσουν αυτοί οι 800.000 Έλληνες, τους οποίους δεν ξεχνώ
και οι οποίοι αποτελούν το κριτήριό μου, Νίκο, για κάθε μου πράξη. Τη μείωση της πολιτικής δύναμης. Από εκεί και πέρα, ως προς τη μείωση. Από την, να πω το εξής, από την τελευταία εκλογή Καραμανλή μέχρι τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Η άποψή μου. Και αυτή είναι, αν θέλεις, μια άποψη η οποία είναι στέρεη, την πιστεύω κτλ. Δεν είναι πια το τοπίο το ίδιο. Συγκρίνουμε διαφορετικά πράγματα. Η Ελλάδα άλλαξε τελείως. Και όπως κάποιος άλλος είχε πει νωρίτερα, μέσα από τη διαδικασία η οποία ακολούθησε το μνημόνιο, τσακίστηκε η ραχοκοκαλιά της μεσαίας τάξης, που ήταν και η ραχοκοκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Και τα πράγματα έχουν αναποδογυρίσει. Αυτή τη στιγμή, σε αυτές τις εκλογές, δεν έχουμε μπροστά μας απλώς τη θέα ενός πρωτόγνωρου σκηνικού, που δεν είχε ματαγίνει ποτέ, διότι αν θέλετε ακόμα να πάρετε και το χώρο της αριστεράς, θα δείτε το περίεργο φαινόμενο ότι αν αθροίσετε τα ποσοστά της αριστεράς, είναι τεράστια η δύναμη σε μια εποχή που διεσπάστη η αριστερά σε πάρα πολύ μικρότερα κομμάτια. Δηλαδή την ώρα που πήγε να ανέβει στο σύνολό της ως αριστερά, διεσπάστη ως κόμματα. Είναι ένα περίεργο φαινόμενο η σημερινή απεικόνηση του πολιτικού τοπίου. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι ο κόσμος να καταλάβει το διακύβευμα, Νίκο. Αύριο πια δεν παίζει αριστερά-δεξιά. Παίζει κάτι πολύ παραπάνω. Θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε προκειμένου να αλλάξουμε την πορεία της ζωής μας δυναμικά. Ένα. Θα έχουμε το ευρώ. Δύο. Θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον υπόγειο και υποθαλάσσιο πλούτο μας, είτε είναι ορυκτά, είτε είναι μαγκάνιο, είτε είναι αυτό που δεν τα έχουμε ποτέ κοιτάξει, είτε είναι φυσικό αέριο, για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και να βγούμε από αυτή τη μέγενη που μας έχει αγκαλιάσει όλους. Εκεί είναι το ζήτημα πλέον. Αυτές οι εκλογές είναι εκλογές που παίζονται τα πάντα. Και κατά την άποψή μου, παίζεται και η ίδια ύπαρξη της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη. Και δεν το πάω ένα κλικ παραπάνω από το ευρώ. Το εννοώ. Παίζεται για την ίδια την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, γιατί για αγρότες δυστυχώς δεν μιλάμε ποτέ, εγώ είμαι από αγροτική περιοχή, παίρνουμε 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από ό,τι παίρνουν σε επιδοτήσεις οι αγρότες μας οι Βούλγαροι για τα ίδια προϊόντα, επειδή είμαστε παλιότερη χώρα και επειδή, εν πάση περιπτώσει, είχαμε αναπτύξει ορισμένες πρωτοβουλίες. Αυτά θα κινδυνεύσουν. Τέτοιου είδους εξελίξεις είναι που εγώ φοβάμαι. Θυμάστε τι έγινε κάθε φορά που αντιδρούσε ή επαναστατούσε ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα? Διάλυση του παντός. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία σήμερα παίζονται. Πολύ σύντομες... Είναι πολύ επικίνδυνο το ότι συζητάμε καν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε δύο να... Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις από το Twitter, σκληρές ερωτήσεις, αλλά εδώ τα ερωτήματα τα θέτουν καμία οι πολίτες. Καμία μαλακή δεν έχω ακούσει με αυτό. Ερώτηση από τον φίλο το Γιάννη. Αν χάσει τις εκλογές ο κύριος Σαμαράς και είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, θα παραιτηθεί από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας? Απάντηση. Είναι τριτεύων, αν όχι τεταρτεύων, το τι θα γίνει για το Σαμαρά εκείνη την ώρα στη Νέα Δημοκρατία, μπροστά στο κακό που θα έχει συμβεί στη χώρα. Δεν το σκέφτομαι καν. Δεν περνάει από το νου μου. Εκείνη την ώρα θα διαλύεται το πάνω. Αυτή είναι η άποψή μου. Αντικειμενικά, ξαστε λέω, αληθινή άποψή μου. Δεν το έχετε σκεφτεί, αυτό μου απαντάτε. Θα έχει διαλυθεί ο τόπος. Το θέμα είναι τι θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία. Καλά, γιατί εμφανίζεται το ΣΥΡΙΖΑ σαν να είναι εταιρεία κατεδαφίσεων. Αλήθεια. Λέτε θα διαλυθεί ο τόπος αν εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Πού βλέπετε το αστείο στο ερώτημά μου? Γιατί γελάτε? Νομίζω ότι προηγουμένως εξήγησα, κύριε Χατζηνικολάου, 40 λόγους για τους οποίους θεωρώ ότι αυτή είναι ένα άθροισμα μιας οπισθοδρομικής συνισταμένης από πολλές συνιστώσεις, χωρίς άποψη, συνιστώσεις πολλές αντίρροπες μεταξύ τους, άρα επικίνδυνες, χωρίς μια θέση. Πείτε μου μια ξεκάθαρη θέση που να έχουν. Και θέλω να σας πω κάτι άλλο. Έχετε δει εσείς ποτέ κόμμα να θέλει να έρθει στην εξουσία και να κατεβάζει μια εβδομάδα πρώτων εκλογών το οικονομικό του πρόγραμμα και να μην έχει ένα νούμερο μέσα και ένα στοιχείο? Πού το βρήκαν αυτό? Ποιον κοροϊδεύουν? Εδώ πέρα τόση ώρα μιλάμε για λεφτά, για νούμερα, από πού θα τα βρεις, πού θα τα πάρεις. Πού το βρήκαν αυτό? Να μην έχουν ένα στοιχείο, να μπορούν να εξηγήσουν τη θέση τους. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Έπρεπε να γίνει το debate με τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω ότι αυτό ήταν, κακό πέταξαν, για μας τους πολίτες. Πέταξαν την μπάλα στην εξέδρα.
Λέτε ότι εκείνοι την πέταξαν. 100%. Ορίστε. Για τις συνιστώσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν μιλήσαμε και για τη συνεργασία που έχει κάνει με την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είναι εντελώς μνημονιακή, καθώς και με τους υπόλοιπους που έχει συνεργασίες, που έχει δει συνεργασίες, τον κύριο Μάνο ή και τον άλλο τον νέο πολιτικό αστέρι εισαγωγικά, τον κύριο Τζίμερο, ο οποίος είχε κάνει και την επιστολή. Αυτοί κατεβαίνουν μόνοι τους. Ναι, Μάνος είχε και ζητήσει όμως ο κύριος Σαμαράς. Ποιος σας το είπα. Είχατε ζητήσει συνεργασία, δεν τη δεχτήκανε βέβαια. Ποιος σας το είπα. Αλλά έχετε την κύρια Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είναι μνημονιακή. Να σας απαντήσω. Να σας απαντήσω για την κυρία Μπακογιάννη. Όχι, δεν απαντήσετε. Επειδή μιλάτε για το ΣΥΡΙΖΑ συνιστώσεις. Πρέπει να μας πείτε και τις δικές σας συνιστώσεις που είναι όλες μνημονιακές. Πώς λοιπόν θα εμπιστευτεί ο κόσμος ότι εσείς πάτε να διαπραγματευτείτε αυτά που έχετε υπογράψει στις 12 συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι 7 είναι αντιευρωπαϊκές. Στις 12 συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, οι 7 είναι αντιευρωπαϊκές. Αλλά θα σας πω κάτι άλλο. Για την κυρία Μπακογιάννη, προσέξτε κάτι. Ο κόσμος όμως ψήφισε αντιμνημόνιο. Δεν ψήφισε μνημόνιο. Εσείς έχετε συνεργάτες και συνεργασίες μνημονιακές. Ναι. Αυτό μόνο. Για την κυρία Μπακογιάννη. Αυτή τη στιγμή δεν παίζει αυτό ρόλο. Θέλετε να σας πω κάτι για να σας το βγάλω αμέσως. Να σας απαντήσω αμέσως. Αντίρροπα να σας το βγάλω πάλι με μια άλλη γυναίκα. Μία από αυτές που φτιάξαν το μνημόνιο, δεν την πήρε ο Τσίπρας. Κυρία Κατσέλη. Είπατε. Όχι. Λέω ψέματα. Την πήρε. Θα απαντάω λοιπόν στο δικό μου. Απλώς για να στενόμαστε, γιατί δεν είμαστε εκτός πραγματικότητας. Έρχομαι λοιπόν για εμάς. Πολλοί μου έχετε δώσει αυτή την αίσθηση, αλλά όλοι το αρνείστε. Έρχομαι λοιπόν στο εξής. Μισό λεπτό. Η κυρία Μπακογιάννη αυτή τη στιγμή στηρίζει αυτό το οποίο πιστεύει η Νέα Δημοκρατία ότι πρέπει να στηρίζει κάποιος για να είναι μαζί. Δηλαδή, αλλαγή του μνημονίου προς το καλύτερο για ανάπτυξη και παραμονή στο ευρώ. Εγώ, κάποιον που το πιστεύει αυτό, θεωρώ ότι είναι σύμμαχός μου αυτή τη στιγμή και γι' αυτό υπάρχει μέτωπο πατριωτικό, ελληνικό, όπως θέλετε πείτε το, το οποίο έχει σχηματιστεί ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Μάλιστα. Κύριε Σαμάρτη, το όνομα και την ερώτηση, παρακαλώ. Την επιστολή την οποία είχατε στείλει στην Ευρώπη, με την οποία μέσα δεσμεύεστε για τις πράξεις. Και όταν σας είπανε να την πάρετε πίσω για να γίνει οικουμενική, θα την πήρατε. Αυτό δεν είναι ακόμα ένα στοιχείο. Δεν καταλαβαίνω τι είπατε, δεν καταλαβαίνω. Την επιστολή που στείλατε στην Ευρώπη, με την οποία δεσμεύεστε ότι θα τηρήσετε όλα τα μέτρα. Την πήρατε πίσω όταν σας ζητήθηκε, όταν ήταν να γίνει οικουμενική κυβέρνηση. Δηλαδή, εννοείται ότι κάποιος μου το ζήτησε να την πάρω πίσω προκειμένου να δεχτεί να γίνει οικουμενική κυβέρνηση. Να προσύρετε τις επιστολές από την Ευρώπη έτσι ώστε να γινόταν οικουμενική που ζητάγατε, εσύ να γίνει οικουμενική. Εσείς θα τιμούσατε έναν άντρα και έναν πολιτικό, ο οποίος παίρνει πίσω την υπογραφή του και την επιστολή του. Εμένα αυτή η επιστολή και υπογραφή γράφει ότι πρέπει να γίνει τροποποίηση του μνημονίου προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης. Και το δέχτηκαν. Και το μόνο κεκτημένο που υπάρχει σήμερα στον ελληνικό πολιτικό βίο από πλευράς διάθεσης αλλαγής της Ευρώπης είναι η αποδοχή αυτής της επιστολής μου. Που λέει ότι πρέπει να γίνει προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, αλλαγή και τροποποίηση του μνημονίου. Θα έπρεπε να κοπώ πίσω αυτό. Μάλιστα. Το όνομά σας και την ερώτηση. Λέγομαι Αλέπης Σοφοκλής και είμαι πολίτης με αναπηρία. Και όχι παιδικές ανάγκες, έτσι για τη διόρθωση. Η διόρθωση, τη δέχομαι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, πολύ ορθά, για νέους, για ανεργία. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου στους πολίτες με αναπηρία. Και το λέω αυτό επειδή είπατε και σωστά προηγουμένως, ότι θέλετε να μιλάτε με παραδείγματα. Εγώ είμαι τυχερός άνθρωπος, γιατί είμαι και εργαζόμενος. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες που ζουν με ένα προνοιακό επίδομα, το οποίο αυτό σήμερα καθυστερείται να πληρωθεί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μία μητέρα ενός παιδιού με αναπηρία θα είναι πάντα άνεργη, γιατί δεν θα, λόγω συνθηκών. Σίγουρα. Τι θα μπορούσατε να της πείτε αυτή, κοιτώντας στα μάτια. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό μπορώ να της πω είναι ότι πρώτα απ' όλα είναι ξεκάθαρο ότι συμπάσχουμε όλοι. Δεύτερον, η έννοια της ελπίδας έχει αξία όταν κανείς μπορεί μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει να δείξει ότι μπορεί σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τη λιγότερη δύναμη σήμερα μέσα στην κοινωνία να τους δώσει το δικαίωμα να έχουν τη φωνή, να έχουν τη δουλειά και να έχουν εν πάση περιπτώσει αυτό που ονομάζουμε αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το οποίο εγώ θέλω να κάνω και γι' αυτό σας είπα ότι κοιτάμε ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι έχουν πρόβλημα οικονομικό και βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση.
Πιστεύω ότι οι άνθρωποι σαν και εσάς είναι επιπλέον πολύτιμα δείγματα αποφασιστικότητας και ανδρείας και θέλησης και ψυχής που μας δίνουν και εμάς δύναμη. Να ξέρετε επομένως ότι και εμείς στη δικιά μας δεξαμενή δυνάμεων αντλούμε από εσάς. Και είναι επόμενο ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Τελευταίο ερώτημα από πολύτεκνο που εκπροσωπεί και εμένα. Για να κλείσουμε. Γεια σας κύριε Πρόεδρε, ονομάζομαι Κωνσταντίνος Ζωγράφος. Είμαι αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Είμαι μηχανικός. Στρατοκρατούμενη η εκπομπή σήμερα. Στρατός, ναυτικό και τώρα αεροπορία. Είμαι παντρεμένος, η σύζυγός μου είναι εκπαιδευτικός και έχω 4 παιδιά ηλικίας 6, 8, 10 και 14 ετών. Πριν την κρίση, αποφασίσαμε να φτιάξουμε το δικό μας σπίτι και πήραμε ένα δάνειο γι' αυτό. Στην πορεία και κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι μισθοί μας έχουν μειωθεί κατά 40% περίπου. Προφανώς αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Έχουμε καθυστερήσει τα δίδακτα στο φροντιστήριο των ξένων γλωσσών. Έχουμε γεμίσει τις πιστοποιητικές μας κάρτες με χρέη για το πετρέλαιο του χειμώνα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έκανα τη φορολογική μου δήλωση. Είχα συνολικό εισόδημα μαζί με τη σύζυγο 41.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 24.000 ευρώ πάνε σε δάνεια. Μου μένει ένα διαθέσιμο 17.000 και μου ήρθε η εφορία 4.000 ευρώ. Δηλαδή έχω ένα διαθέσιμο 13.000 ευρώ το χρόνο, που είναι ένα κατακεφαλή μηνιαίο εισόδημα για κάθε μέλος της οικογένειάς μου, γύρω στα 200 ευρώ. Καλούμε να λύσω μια άλυτη εξίσωση για το πώς οικονομικά θα τα βγάλω πέρα. Έχω κάνει ενέργειες για να μειώσω το δάνειό μου. Το μεγάλο μέρος από το δάνειό μου το έχω πάρει από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και από τον 11ο μήνα του προηγούμενου έτους έχω κάνει αίτηση και για 7 μήνες περιμένω απάντηση και ακόμα απάντηση δεν έχω πάρει. Δεν έχει εξεταστεί ακόμα η αίτησή μου για αναστολή. Μπορώ να σας απαντήσω στο εξής. Θα ήθελα να συνεχίσω. Παρ' όλα αυτά, και εγώ και η σύζυγός μου είμαστε εργαζόμενοι. Και φαντάζομαι αυτές τις οικογένειες των πολυτέκνων, των τριτέκνων, των οικογενειών που έχουν ένα και δύο παιδιά και μπορεί ο ένας γονιός να μην έχει δουλειά σήμερα. Ή και οι δύο να μην έχουν δουλειά. Και λέω εγώ, που είμαι προνομιούχος, γιατί δουλεύω αυτή τη στιγμή, λέω ότι δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Κάποιος ο οποίος είναι άνεργος και επομένως δεν έχει εισόδημα, δεν θα πληρώνει με βάση αυτό που έχουμε πει. Έτσι, έχουμε πει ότι θα πρέπει να είναι το 20%, το 25% και το 30%. Οι δύο περιπτώσεις που έχω εξηγήσει νωρίτερα. Αλλά προσέξτε κάτι. Να σας πω σε μία ακόμα, γιατί δεν μπορώ να ξέρω την ακριβή διαμόρφωση και διαδικασία του δικού σας εισοδήματος σας και της γυναίκας σας. Με όλο το σεβασμό που έχω. Να πάμε στη χειρότερη περίπτωση. Σε κάποιον ο οποίος έχει ανήκει σε αυτό το 22% που μειώσανε τον κατώτατο μισθό κτλ. Που έχει τα λιγότερα. Λένε ορισμένοι. Απαντώ στο δικό σας το ερώτημα, αλλά με αυτό το παράδειγμα. Λένε ορισμένοι. Τι θα γίνει τώρα με αυτούς τους ανθρώπους και πώς θα μπορέσουν να βγούνε από τη δυσκολία στην οποία έχουν μπει και τι θα γίνει με τη μετενέργεια κτλ. Όλα αυτά θέλω να με πιστέψετε ότι έρονται όταν ξεκινήσει η ανάπτυξη. Κάποιος ο οποίος είναι κάπου υπάλληλος και τον διώξουν, έχει δεν έχει μετά μετενέργεια 3 μήνες ή 6 μήνες, αν είναι να τον διώξουν επειδή δεν υπάρχει δουλειά στην πιάτσα, θα τον διώξουν. Δεν έχει σημασία η μετενέργεια ή το πόσο παίρνεις. Αν δεν σε θέλει ο άλλος γιατί δεν έχει ανάγκη τη δούλεψή σου, δεν θα σε πάρει. Για να σε έχει ανάγκη, πρέπει να ξεκινήσει η οικονομία να ρολάρει, πρέπει να ξεκινήσει η οικονομία να κινείται, πρέπει να ξεκινήσει η οικονομική δραστηριοποίηση. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Πώς θα μπούμε μπροστά στην ανάπτυξη. Και εκεί είναι όλα τα μέτρα τα οποία σας περιέγραψα που τίνουν. Και ταυτόχρονα εγώ προχθές στις Βρυξέλλες
Για πρώτη φορά. Δεν ήθελα και δεν μου αρέσει να μιλάω για τον εαυτό μου ή οτιδήποτε. Γράφτηκε πρώτη φορά ενός πολιτικού αρχηγού, ενός από τα κόμματα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που βρεθήκαμε, στην τελική συμπερασματική πρόταση για τη Σύνοδο Κορφής που είχαμε, ότι για την Ελλάδα ειδικά υπάρχει απόφαση για νέες θέσεις εργασίας, επενδύσεις και ανάπτυξη. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ότι γράφτηκε ειδικά για την Ελλάδα. Το παν που μπορούμε να κάνουμε προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης είναι αυτό το οποίο θα κάνουμε. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Δεν μπορώ να πατήσω κανένα μαγικό κουμπί και να σας πω ότι ξέρετε κάτι, η τράπεζα θα κάνει ή δεν θα κάνει. Σας είπα το γενικό κανόνα για την τράπεζα, το γενικό κανόνα για ένα εισόδημα το οποίο θα ξεπερνάει το 25% όπως είπαμε πριν, ένα φόρο που πρέπει να πληρώσετε. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά που λέτε, που έχω την καλή πίστη να πιστεύω ότι θα τα προσπαθήσετε να τα κάνετε, έτσι, η ελληνική οικογένεια. Κάθε μέρα αυτό συντελεί. Καταστρέφεται. Κάθε μέρα είναι το κύτταρο της κοινωνίας. Καταστρέφεται. Κάθε μέρα γίνεται αυτό. Όταν η δικιά μου η περίπτωση, που είναι η μέση ελληνική οικογένεια, ίσως να είναι και παραπάνω από τη μέση, ή ήταν παραπάνω από τη μέση, αντιμετωπίζει τέτοιου είδους πρόβλημα, φανταστείτε τι γίνεται μόλι την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν φαντάζομαι, το ζω. Το ξέρω. Εγώ το ζω όμως στο πετσί μου. Έτσι. Σας λέω λοιπόν, και, να το βιώνω. Και μέχρι να περιμένω εγώ να έρθει η ανάπτυξη, δεν θα υπάρχει οικογένεια. Και γι' αυτό το λόγο, πρέπει να έρθει πάρα πολύ γρήγορα η ανάπτυξη. Με ρώτησε κάποιος. Θα πω και κάτι άλλο. Θα πω εγώ ανάποδα. Θα πω και κάτι άλλο. Θα σου πω κάτι μισό λεπτάκι. Σε αυτό. Με ρώτησε κάποιος. Αν θέλετε να μιλήσω, μιλήστε εσείς. Δεν έχω πρόβλημα. Με ρώτησε κάποιος. Γιατί δεν άφησες τον Παπαδήμο κι άλλο στην κυβέρνηση και ήθελες εκλογές. Γι' αυτό το λόγο που εσείς περιγράφετε. Διότι βλέποντας ότι συνεχίζεται αυτή η πολιτική, εγώ δεν την αντέχω και δεν την πιστεύω. Γιατί θέλω ανάπτυξη. Διότι αν τα αφήναμε κι άλλο, σε λίγο δεν θα υπήρχε παρά μόνο άνεργοι. Πρέπει αυτό να ανατραπεί και πρέπει να γυρίσει. Και για να γυρίσει απαιτούνται αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα. Δεν μπορώ να σας πω ότι αύριο πατήσαμε το κουμπί και άλλαξε αμέσως η δικιά σας περίπτωση. Δεν μπορώ να σας το πω. Ψέματα δεν μου αρέσει να λέω. Οι 4.000 όμως ευρώ που μου έρχονται εμένα σαν εφορία είναι μια εφορία που θεωρώ ότι δεν μου αναλογεί. Και δεν αναλογεί σε κανέναν, σε καμία οικογένεια που είναι σαν τη δικιά μου. Γιατί? Γιατί έξω, εκεί έξω, υπάρχει άφθονο, μαύρο χρήμα που εδώ και 2 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα για να καταπολεμηθεί. Όχι 2 χρόνια, εδώ και πολλές δεκαετίες. Και εδώ και πολλές δεκαετίες, αλλά τα 2 χρόνια που ζούμε μέσα στην κρίση, η παραοικονομία οργιάζει και συνεχίζει να οργιάζει. Έτσι κάποιος λοιπόν ο οποίος μπορεί να βγάζει, μπορεί να έβγαζε 50-60.000 ευρώ, μπορεί εύκολα να δηλώνει 20-30. Εγώ δεν έχω αυτή τη δυνατότητα και δεν θα το έκανα. Προσέξτε, η έννοια της και τώρα που έχει πέσει η δυνατότητά του, μπορεί να βγάλει 30.000 και να πάει να δηλώσει 10. Εγώ όμως δηλώνω 40. Προσέξτε κάτι. Αλλά το διαθέσιμο όμως εισόδημα για να ξοδέψω για μένα. Επομένως το ερώτημα είναι τι θα κάνετε με αυτό το μαύρο χρήμα, τι θα κάνετε με τη φοροδιαφυγή. Και θα σας δώσω, επειδή θέλω να είναι και επικοδομητικός στο διάλογο, και θα κλείσω. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα στην Τουρκία του 2001, όταν έχουν οικονομικό πρόβλημα και πάει ο Κεμάλ Ντερβίς. Και αυτό που προσπαθεί να πιάσει μέσω του μαύρου χρήματος, έτσι, εισάγει ένα σύστημα με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες και όλες οι συναλλαγές περνάνε από εκεί. Προσφάτως, πριν 4 μήνες, η Σαμπάχ βγαίνει και λέει ότι οι συναλλαγές από τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες έχει ξεπεράσει το ΑΕΠ της Ελλάδας. Όταν το ΑΕΠ της Ελλάδας σε σχέση με της Τουρκίας, η σχέση μπορεί να είναι, ξέρω, περίπου 1:2. Δηλαδή περίπου ένα 50-60% των συναλλαγών στην Τουρκία, στη γείτονα, γίνονται μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, πράγμα που σημαίνει ότι το ΦΠΑ μπορεί να το πάρει το κράτος απευθείας, και πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα το κράτος να διασταυρώνει πώς κινούνται οι ροές των χρημάτων, δηλαδή από ποιο αφημί φεύγει το χρήμα και σε ποιο αφημί καταλήγει. Μα απαντήσω, μπορώ. Ευχαριστώ πολύ. Και με αυτό θα κλείσουμε. Εμείς, στη πρότασή μας, στο φορολογικό δικό μας πρόγραμμα, είναι ηλεκτρονικό τιμολόγιο, για να καλύψω αυτό που συνέβη στην Τουρκία, ηλεκτρονικό τιμολόγιο, προσέξτε όμως με κάτι ακόμα, με συμψηφισμό. Για να μπορέσει και αυτός που πουλάει και αυτός που αγοράζει να έχει το κίνητρο να το δείξει. Αυτό θα είναι η αρχή του τέλους της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Κατά την άποψή μας είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο το λύνουμε έτσι. Ως προς το άλλο το ζήτημα. Διαφθορά, διαφάνεια και τα ρέστα.
Σας λέω ότι θα πρέπει ο καθένας να δίνει το παράδειγμά του. Εμείς από την πλευρά της πολιτικής, δύο τέτοια έχω τα οποία μπορώ να κάνω. Το πρώτο είναι την Εξεταστική Επιτροπή για το πώς μπήκαν στο μνημόνιο. Και το δεύτερο είναι το πόθεν έσχιας για όποιον ήταν πρωθυπουργός, υπουργός ή υφυπουργός από το 1974 μέχρι σήμερα, πόσα είχες όταν μπήκες στην πολιτική, πόσα έχεις όταν βγήκες από την πολιτική. Και να γίνει δίμευση της διαφοράς. Αυτό είναι ξεκάθαρη τοποθέτησή μας. Ισχύει για όλους. Και είναι το παράδειγμα που πρέπει εμείς να δώσουμε, προκειμένου να κινητροδοτηθεί ένα ευρύτερο σύστημα προς την ίδια αυτή κατεύθυνση της διαφάνειας και της αποφυγής τέτοιων κρουσμάτων. Αυτά θα γίνουν άμεσα. Θα ήθελα. Ασφαλώς. Πόθεν έσχες και λοιπά. Πόθεν έσχες θα το κάνουμε. Άμεσα. Άμεσα. Έχουμε ήδη καταθέσει πρόταση νόμου. Έχω φέρει κάτι για εσάς. Δεν ακούγεστε όμως. Ναι. Γιατί δεν έχετε μικρόφωνο. Ελάτε. Είναι από τα παιδιά μου. Είναι ζωγραφιές από τα παιδιά μου, τις οποίες θέλω να τις έχετε και να τις κουβαλάτε στα διεθνή φόρα που πηγαίνετε. Όταν πηγαίνετε να μιλήσετε στο Λαϊκό Κόμμα στην Ευρώπη, όταν θα μιλάτε με ξένους ηγέτες, έτσι για να έχετε κάτι μαζί σας και να ξέρετε για ποιους παλεύετε. Παλεύετε για τα παιδιά της Ελλάδος, για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να πω το πιο ωραίο απ' όλα είναι, εκτός από ότι είναι πολλά γιατί είστε πολύτεκνος, έχει και έναν ήλιο που βγαίνει. Και δεν είναι από τους παλιούς συνάδελφους. Αν είναι μόνο 10 δευτερόλεπτα, κάντε την για να κλείσουν. Βέβαια, εσείς κάνατε ερώτηση. Κάνατε ερώτηση. Λοιπόν, κάντε την ερώτηση για να κλείσουμε. Λέγομαι Γεννηθίνιας Κώστας και είμαι μηχανοδηγός στην Τρένο ΣΕ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ διαπίστωσα σήμερα και μια αναξιοπιστία και στο δικό σας λόγο, γιατί τόσο καιρό προσπαθείτε όλο το πολιτικό σύστημα, όλα αυτά τα χρόνια, να μας πείσετε ότι ο οργανισμός παρήγαγε ελλείμματα. Σήμερα για πρώτη φορά. Άκουσα από το, και χάρηκα πάρα πολύ που το άκουσα. Παραδεχτήκατε ότι επιτέλους αυτή η εταιρεία δεν παράγει ελλείμματα. Μήπως όμως όλο αυτό γινόταν για να οδηγηθούμε στην ιδιωτικοποίηση της εταιρείας. Για να μας πείτε σήμερα ότι θα τη δώσουμε στους Ρώσους, στους Γάλλους, στους Πορτογάλους. Θα σας πω μόνο ένα. Ότι στη Γερμανία και στη σκληρή Ευρώπη σήμερα ο σιδηρόδρομος είναι δημόσιος. Δεν είναι ιδιωτικός. Στη Γερμανία η κρατική εταιρεία ΕΤΕΠΕ διαχειρίζεται το 95% της εκμετάλλευσης. Μόνο το 5% γίνεται από ιδιώτες. Για ποιο λόγο έχετε αναγάγει την ανάπτυξη με την ιδιωτική πρωτοβουλία, την ηθοποιείτε και με τον τρόπο, με η πολιτική κυρίως ταγή της χώρας, με λάθος στοχεύσεις που κάνετε απέναντι σε συγκεκριμένες δέκο, προσπαθείτε να στρέψετε τον κόσμο απέναντί μας. Φρένο το τρένο. Φρένο, ναι, αυτό ακριβώς. Το τρένο είναι μέσω ανάπτυξης, Πρόεδρε. Πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη. Πρώτα επανάσταση. Πρώτα δεύτερη βιομηχανική επανάσταση. Σιδηρόδρομος. Πρώτα απ' όλα τα δίχτυα δεν τα δίνουμε πουθενά, παραμένουν κρατικά. Δεύτερο. Τα δίκτυα. Όχι τη λειτουργία. Τα δίκτυα. Δεύτερο, να σας πω ότι για την αξιοποίηση του δικτύου θα πρέπει να γίνουν συνέργειες μεγάλες με επενδυτές. Για να μπορεί να το παίρνει από το λιμάνι, όπως έλεγα προηγουμένως, να το πηγαίνει μέχρι την ενδοχώρα της Ευρώπης. Τρίτον, μην μου λέτε ότι όλα πάνε καλά επειδή βγάλατε κάποιο μικρό κέρδος για πρώτη φορά. Πώς είναι η διακίνηση σήμερα που γίνεται στην Ελλάδα με τους σιδηροδρόμους εμπορευμάτων? Και πόσο γίνεται. Μισό λεπτάκι, ακούστε το ερώτημά μου. Δεν ακούγεστε. Ο σιδηρόδρομος σήμερα κουβαλάει το 5% του επιβατικού κοινού. Πόσο κουβαλάει στη Γερμανία, είπατε πριν? Πολύ παραπάνω. Επομένως, όταν είναι 10 φορές, όταν είναι 20 φορές παραπάνω. Γιατί δεν αφήνετε. Δεν ακούγεστε. Ελάτε να πάρετε το μικρόφωνο. Με κάνετε και φαίνομαι σαν τον Κώστα Χατζηχρήστο. Το έχω ξαναπεί. Σε ελληνική ταινία. Γίνεται να μιλάτε χωρίς μικρόφωνο στην τηλεόραση? Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Εγώ για να εκπαιδευτώ να γίνω μηχανοδηγός πήγα στη Γαλλία και δούλεψα 20 μέρες. Είδα πως. Και οι Γάλλοι το θέλουν. Και οι Γάλλοι έχουν δημόσιο σιδηρόδρομο. Εμείς αυτό που λέμε, Πρόεδρε, είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν 2 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρονται ετησίως. Εμείς, σαν σιδηρόδρομος, μεταφέρουμε ούτε το 2%. Γιατί δεν βρέθηκε ένας πολιτικός σήμερα στην Ελλάδα να πει ότι θα κάνω τη δουλειά. Ότι αυτή η εταιρεία πρέπει να δουλέψει. Αυτό λέμε συνεργαζόμενοι. Δεν θέλουμε να βουλευτούμε πίσω από τις θέσεις εργασίας. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να πει ότι θα διορίσω αυτή τη διοίκηση, θα την εμπιστευτώ, το κράτος θα έχει συνέχεια και αυτό το μέσο που παράγει ανάπτυξη, 20.000 θέσεις εργασίας μπορούν να δημιουργηθούν μόνο και μόνο από την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα. Με μελέτες επιστημόνων, πανεπιστημιακών. Για να γίνει βιώσιμος ο ΟΣΕ και να μην παράγει στο σύνολό του γύρω στα 700 εκατομμύρια έλλειμμα το χρόνο που παράγει σήμερα, δεν λέω για το δικό σου. Δεν λέω για την Τρένο ΣΕ. Λέω στο σύνολό του ΟΣΕ, θα πρέπει πάση θυσία, κατά την άποψή μου, να βρεθεί επενδυτής ο οποίος θα κάνει μεγάλη επένδυση. Είναι το ζητούμενο και δεν πρόκειται να υπάρχει πρόβλημα στις θέσεις εργασίας δικές σας.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που υποβληθήκατε επί τρεις ώρες στην ανάκριση εντός εισαγωγικών των συμπολιτών μας και που βρεθήκατε εδώ στο ενικός.gr για αυτή την αναλυτική και πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εμένα ήταν δικιά μου η χαρά και ήταν δικιά μου η χαρά που οι ερωτήσεις ήταν δυναμικές και μπόρεσα και εγώ να απαντάω με τον καλύτερο τρόπο για τη δικιά μας την άποψη πάντοτε, σε ανθρώπους που είναι συμπαθέστατοι πέρα και πάνω από κόμμα. Ευχαριστώ θερμά και τους συμπολίτες και φίλους που ήταν εδώ. Όσοι δεν έκαναν ερώτηση να με συγχωρούν, όσοι δεν άκουσαν το σχόλιο τους από το διαδίκτυο να με συγχωρούν, είχαμε τρεις ώρες εκπομπή, προσπαθήσαμε να χωρέσουμε όσο περισσότερες ερωτήσεις γινόταν. Και πάω και στον Κινέζο τώρα. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Καληνύχτα.